صدير نيوز اخبار الساعة 9 دلافي كافي تريدي في سينيا. Πάμε σε μια παραλία σ' όλη την Ελλάδα. Απ' τη Σαντορίνη μέχρι τη Λευκάδα. Μετά απ' την Κρήτη φεύγουμε για να ξω. Έχουμε τρεις μήνες, φεύγω για να ράξω. Σε μια παραλία σ' όλη την Ελλάδα. Απ' τη Σαντορίνη μέχρι τη Λευκάδα. Μετά απ' την Κρήτη φεύγουμε για να ξω. Έχουμε τρεις μήνες, φεύγω για να ράξω. Σαρώ στην Αθήνα, σαρώ στη Θεσσαλονίκη. Απόψε δεν θέλω να μείνω εκεί. Θέλω να φύγω στην Κρήτη. Οπότε παίρνω αεροπλάνο και φεύγω, ναι τι κάνω. Θέλω να ξεφύγω από τη ζωή στο πλάνο. Τις διακοπές μου τις αξίζω με το παραπάνω. Σαν να είμαι να πτήσω μια βάρκα θα με πάνω. Εδώ μπήκαμε στο πρώτο τελευταίο Αν Σαντήρι. Δείξε μου τους Αν Σαντηριώτες. Έχουμε τρεις μήνες, φεύγω για να ράξω. Σε μια παραλία σ' όλη την Ελλάδα. Εδώ χορεύουμε εδώ στο πρώτο τελευταίο Σαντήρι. Χορέψτε, χορέψτε, χορέψτε. Γιατί θανόμαστε. Έτσι ξεκίνησε και ο χώρος του Ζαλόγκου. Στο παραλία ξεκινήσαν και σιγά σιγά πήγαν προς το κρεμό και χάσαμε. Άντε και εμείς σιγά σιγά μέχρι τις 7 Ιουλίου και 8. Φέρ τους εδώ όλους να χορέψουμε, φέρ τους εδώ. Πάμε σε μια παραλία σε όλη την Ελλάδα. Απ' τη Σαντορίνη μέχρι τη Λευκάδα. Έτσι. Απ' την Κρήτη φεύγουμε για να ξω. Έχουμε τρεις μήνες, φεύγω για να ράξω. Σε μια παραλία σε όλη την Ελλάδα. Απ' τη Σαντορίνη μέχρι τη Λευκάδα. Μετά απ' την Κρήτη φεύγουμε για να ξω. Ο Βενιζέλος Μπαλέτο. Αν δεν τα χάσει τώρα τα κιλά, πότε τα χάσει. Είδες πως γυρνάει στα σούβλα. Ό,τι σούβλα έφαγε θα την πληρώσει τώρα. Ναι, πιάς την μπάλα, την τρουμπάλα. Ξεκίνησε κυρία μου, τι καλοκαίρι είναι αυτό. Πώς μπήκε, τι ζέστη απότομη αυτή. Και εκεί που έχεις τη ζέστη σου έρχεται το μπουρίνι. Πλακώσαν οι τουρίστες, μπήκαν τα αγγλικά, το Έλληνα σε λειτουργία πάλι. Me Greek, you beautiful. Come to my bed, φίκι φίκι until you're dead. Και να χαιρετάνε οι βαρκάριδες από μακριά. Τις το ξεφτυλίσεις για κουμί. Να ξανάρθει το κορίτσι. Έτσι είναι κυρία μου, όταν είσαι νέος βράζεις το αίμα. Αυτό που λέγαμε πριν. Από κάποια ηλικία μετά από την παρτούζα πας στη βεντούζα, κατάλαβες. Βράζεις το αίμα. Γιατί όταν μεγαλώσεις μετά τα θυμάσαι. Και λες όταν ήμουν στη Γερμανία. Όταν ήμουν στη Γερμανία, κατέβαινα στο Στουτκάρδι και όποιον έβλεπες, δηλαδή έτσι με τα μάτια, πώς λέω, έρωτα, στραβιέται με τα μάτια. Χωρίς κανέναν έβλεπες και σε τραβούσε, πήγαινες, ύπνης, έτρωγες και ύστερα τρακατρούκα. Τρακατρούκα, τι είναι τρακατρούκα. Κάθε μέρα τρακατρούκα. Όχι κάθε μέρα, ρε. Κάθε μέρα. Πόπο ρε παιδί μου. Ωραία. Ήταν ωραίο το τελευταίο, ε. Τρακατρούκα. Τρακατρούκα. Κατάλαβες τρακατρούκα. Αλλά πρέπει να δουλεύει και το τράκα και το τρούκα. Κατάλαβες, αλλιώς δεν γίνεται τρακατρούκα, γίνεται... γίνεται άστον. Κυνηγητός στις παραλίες, θα αρχίσουμε τώρα να μάθετε αγγλικά. Δεν θυμάστε την ταινία εκείνη την παλιά που έτρεχε η καημένη τουρίστρια, τη έλεγε ο Γιάννης Βόγκης από πίσω, αμύγδαλα, αμύγδαλα, και αυτή η καημένη δεν ήξερε και έτρεχε. Γιατί δεν ήξερε αγγλικά να σπίτι αμύγδαλα. Τη θυμάστε τη σκηνή αυτή. Τάσου! Μύγδαλα! 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 Έτσι κυνηγάνε και τώρα τον τουρίστα και την τουρίστρια. Πάνε εποχές που κυνηγάγαμε όλες τις τουρίστριες. Τώρα κυνηγάνε και τουρίστες. Πιάστον! Πιάστον! Σου μίγδαλα! Στάσου! Στάσου, μην τρέχεις! Α! Μη! Α, θα το πιάσω! Στάσου! 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 Στάσου, μίγδαλα! Στάσου! Στάσου, μίγδαλα! Το βλέπεις να φάει μίγδαλα αυτό. Θα σε φάει τον κορμό της μυγδαλιά. Και τα μύγδαλα θα κρέμονται από κάτω. Κυρία μου, μην κάνετε έτσι. Είχε γενέθλια ο άνθρωπος. Έτρεχε να προλάβει να πάει. Του είχαν φτιάξει την τούρτα. Ήταν έτοιμη. Την έχω σε αποκλειστικότητα την τούρτα εδώ. Χρόνια πολλά, να σε χαιρόμαστε. Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς. Δεν είναι σκέτη μαύρη σοκολάτα. Έχει σαν τη γη. Σε παρακαλώ. Να πω δεν είναι ένα. Εδώ, κυρία μου, εδώ, εδώ. Να μην είσαι να φας και σε ένα κομματάκι, α.
Το πάνω πάνω, όχι όλη την τούρτα. Το βασικό. Το καλό, μην ησυχάζει. Εδώ κύριε, εδώ το βάλαμε κάτω. Μουσική, νταβαντούρι. Τι χάλασε το CD, δεν πειράζει. Έχω τον άνθρωπο ορχήστρα εγώ. Φαφού τη μπαν. Να ησυχάσουμε λίγο. Αυτό ήταν το πρώτο μήνυμα που ήθελα να σας δώσω. Να μην αφήσουμε τουρίστα και τουρίστρια που να φύγει από τη χώρα αυτή παραπονεμένος και παραπονεμένος. Γιατί κατά πώς πάει η χώρα, το βλέπω δηλαδή το θέμα, με το που θα γεννιόμαστε θα μαθαίνουμε ξένη γλώσσα. Αλλά εξυπηρετούμε άλλους. Και οι Κινέζοι θα μάθουν, γιατί έχονται πάρα πολλοί Κινέζοι, έτσι. Τα βασικά να μαθαίνουμε, έτσι. Ας πούμε, τι κανάλο. Σημαίνει τι κάνεις εκεί. Σαν τι κανάλο. Σαν την το όνομα του μικρού. Και εγώ δεν τα ξέρω, βλέπω βίντεο και τα μαθαίνω. Σαν τι. Καμάνο. Τι κανάλο εκεί. Τα κατάκα που χτυπάει στον κάλο. Είδες, γι' αυτό έχω τα κινεζάκια σκιστά ματάκια, για να έχουν περιφερειακή όραση, για να πιάνω τι γίνεται αμέσως. Όχι σαν και εμάς που ήμασταν μικρά και συγκεντρωνόμασταν και αληθωρίζαμε πάνω από το πουλί μας και ξαφνικά άνοιγε η πόρτα και έλεγε «Μα τι κάνεις εδώ!» Και από τον τρόμο το τελευταίο σπέρμα πάθαινε αναρρόφηση. Ξαναγίνανε και πίσω και κρυβόταν στους όρχες. Και έκλεινε η μάνα την πόρτα και μετά πετάκονταν. Τεν! Μια τελευταία. Του Αγίου Πνε... Μ' αρέσει που τα πιάνεις την ώρα σου, έτσι. Λοιπόν, του Αγίου Πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος, που ήταν του Αγίου Ινοπνεύματος, έτσι. Τι ήπιαν αυτή το τριήμερο. Ψάχναν οι άλλοι το φίλος που είχε πάει. Πήγε στην τουαλέτα να κατουρίσει μετά το μυθίσιο και το βρήκαν το πρωί έτσι. Και θα τα πιω και θα τα πιω και θα τα πιω και θα γυρίσω πάλι σπίτι μερτισμένο. Κατούρισε, πήγε να φύγει ο μισθός και έμεινε όλος μισθός εκεί με το πουλί από όξο. Δεν υπάρχει. Αλλά κάπως κοιμήθηκε όλη την νύχτα ήταν. Αχ, Θεέ μου. Δεν πήγανε όμως κι όλοι το Αγίου Πνεύματος βόλτα, όχι, όχι. Εγώ είχα πάει στο Φλίσβο εκεί να λίγο αυτό και λιποθύμησε μια χοντρή μπροστά μας σε μια πράγμα. Σφέραν νερά, κρύες κομπρέσεις, τίποτα. Ήρθε η μάνας που την ήξερε, σε έβαλε μια τυρόπιτα στο στόμα, μια χαρά. Ούτε που ζήτησε νερό, χαίστηκε. Έφαγε την τυρόπιτα. Οι φίλοι μου, ένα ζευγάρι που δεν είχαν λεφτά, πήγαν εδώ στο Σχοινιά. Τρεις μέρες μου λέει ο δικός μου, μαλάκα μου λέει τέλεια, μου λέει σεξ. Αχαλίνο το μου λέει στην άμμο. Έχω τώρα τέσσερις μέρες και χέζω αμοχάλικο, δεν φαντάζεσαι. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε λίγο. Πάμε να συζητήσουμε, να ζήσουμε αυτή τη συγκινητική στιγμή του Γιώργου Αυτιά όταν συνάντησε τον Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, τώρα που κλείσαμε την κουβέντα, θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα διπλό ευχαριστώ. Σας το οφείλω δημοσίως, που κάνατε πρόταση να είμαι υποψήφιος όπου ήθελα και ό,τι άλλο ήθελα. Ό,τι ήθελα. Σας ευχαριστώ πρώτα γι' αυτό. Και το δεύτερο, ναι, μου δώσατε ένα διαβατήριο ζωής. Πότε? Όταν τη Μεγάλη Τετάρτη καθίσαμε ο ένας δίπλα στον άλλον και μου είπατε, Γιώργο, δεν μπορούσα να διαχειριστώ αυτή τη μεγάλη αγάπη του κόσμου σε σένα και ότι... Εν πάση περιπτώσει, η ζωή είναι μπροστά. Θα ήσασταν, πιστεύω, θα ήσασταν πολύ χρήσιμο. Μαλακά, τι είναι αυτά. Αλλά θα είστε. Τι είναι αυτά. Δεν μπορεί να διαχειριστεί τη μεγάλη αγάπη που έχει ο κόσμος και τον άφησε στο Sky. Και πήρε τους άλλους. Κατάλαβες και τον άφησε χείρα αυτόν. Ότι ο Sky είναι πλέον η επίσημη φωνή της Νέας Δημοκρατίας, δεν τον αμφισβητεί κανείς. Βασικά είναι η φωνή της Πειραιός. Μη υπάρχοντες του Sky, ο Μητσοτάκης δεν θα είχε φτάσει εδώ, το ξέρουν όλοι. Γι' αυτό και με το που βγει ο Κυριάκος θα πανηγυρίσει όλος ο Sky μαζί με την Πειραιός. Έτσι θα γίνει το Γλέντι. Ο Γιώργος δεν θα έρθει, ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος.
ο μαύρος κύκλος. Όμως, ο Sky είναι ιδιωτικό κανάλι και ως εκ τούτου τα νέα του είναι ιδιωτικά. Δηλαδή τα νέα αυτά είναι τα νέα που αρέσουν στον ιδιοκτήτη του. Έτσι είναι τα ιδιωτικά κανάλια. Η Ελλάδα δεν έχει πλέον κανονικά δελτία ειδήσεων, έχει δελτία απόψεων. Αυτό όμως δεν επιτρέπει στην ΕΡΤ να συμπεριφέρεται σαν ιδιωτικό κανάλι. Δεν μπορεί να προβάλλει στο δελτίο ειδήσεων μόνο την ομιλία του Τσίπρα χωρίς κανένα άλλο νέο. Το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ένα μεγάλο κανάλι ιδιωτικό να το στηρίζει, δεν υπάρχει λόγος να μετατρέπεται η ΕΡΤ σε κανάλι του ΣΥΡΙΖΑ. Οι περισσότεροι πορευόμαστε σε αυτή τη ζωή με δάνεια μυαλού. Μου δίνει ένας δημοσιογράφος 10 πληροφορίες, τις κάνω δικές μου, αυτή είναι η περιουσία μου, αυτό είναι το μυαλό μου. Με δάνεια μυαλού αποφασίζουμε. Και βεβαίως αποφασίζουμε και με την τσέπη και πώς περνάμε. Όταν παλεύεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ και να πληρώσεις εφορίες και έχετε κάποια στιγμή που δεν αντέχεις, που λέει η γυναίκα. Ξυπνάω το πρωί και δεν ξέρω πού να πάω να πρωτοπληρώσω. Και αφού πληρώνω τα μεν, έρχονται τα δε. Αυτό. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί, γιατί φτωχοποιήθηκε η μεσαία τάξη. Πέναν δύο μισθούς και πήγαινε ένα στην εφορία. Και η κυρία, πρωτού σου δείξω τα προγράμματα των κομμάτων, θα σου πω το εξής. Μην αφήνεις τη χαρά να είναι οδηγός σου. Πρέπει να ξέρεις τι πρόγραμμα έχει ο καθένας. Όχι να την πατήσει τον άλλον που πήγε σε ένα κλαμπ γυμνιστών. Μπαίνει μέσα, δεν ξεφράκονται, δεν ρώτησε όρους, υπέγραψε. Τάκ, 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 να μπει μέσα. Κάνει αμέσως μια εγγραφή, ξεντηθεί του, λέει αυτός, λέει να χαρείται στις ομορφιές της φύσης. Όπως κάθε στο παράθυρο αυτός το είχε υπογράψει, περνάνε δύο ξεβράκωτες, ντάν, του πουλί απάνω. Του λέει ο διευθυντής, αυτό δεν επιτρέπεται. Του λέει, ήταν στο συμβόλαιο ως γραμμένο, δεν το είδα, δεν πρόσεξα. Πρέπει το πουλί σου, λέει, να κατέβει αμέσως. Πατάει ένα κουδούνι, εμφανίζονται δύο καλονές, λέει τον κύριο στο κελί νούμερο 1. Του πάνε εκεί οι δύο των μπλακών κάτω, ήρθε το πουλί και κάθισε. Κουράστηκε. Του το εξαντλήσανε, κατάλαβες. Σαν το είδε αυτό, σου λέει: εδώ θα περάσουμε καλά. Πάει στον διευθυντή, του λέει: δίνω, λέει, και άλλα τρία χρόνια μεστά, μια τετραετία κλίση, μου λέει έτσι. Του δίνει τα ρέστα ο διευθυντής, καθώς πάνε να πάρει τα ρέστα, του πέφτουν τα ρέστα. Πώς συσκευές, κάνει ένα πράξι, του φέρνει μια κλανιά. Του λέει: διευθυντής, αυτό δεν επιτρέπεται. Στο κελί αμέσως λέει: νούμερο 2. Τον πάει στο κελί νούμερο 2, έρχονται δύο μαύροι, τάκ. Του κάνουν το δίφραγκο 20. Του τον ανοίξαν λίγο, για να μην συναντάει εμπόδια η πουρδίνα, φεύγει ανανόχλητη. Κατάλαβε. Μη συναντάει και κάνει αυτό σαν χαλασμένο βιολί. Τρελαίνεται αυτός, είχε πληρώσει μια τετραετία μπροστά. Λέει τα λεφτά μου πίσω, πλήρωσες, του λέει τώρα. Εδώ έχουμε κανονισμούς, όπως παρεμβιάζει έχει ποινές. Ναι, λέει αυτός, αλλά το δικό μου το πρόβλημα είναι ότι μου σηκώνεται μία φορά και κλάνω 10, το καταλαβαίνεις. Γι' αυτό σας το λέω, με βάση την κατάστασή σας. Άλλο πρόγραμμα αυτός που του σηκώνεται 10, άλλο αυτός που κλάνει 10. Δεν μπορούμε να έχουμε το ίδιο πρόγραμμα. Κυριάκος έχει πάρει αέρα τώρα, ποιος τον πιάνει. Και να εισπράξω και εδώ αυτόν τον δυνατό αέρα της πολιτικής αλλαγής, ο οποίος φυσάει πια στη χώρα. Γι' αυτό και το μήνυμά μου εδώ πέρα από τη Ρόδο είναι ένα μήνυμα ενότητας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Είμαστε πολύ λίγοι για να είμαστε διχασμένοι. Άρχισαν από τις Βρυξέλλες να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Και όταν οι Βρυξέλλες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, κάτι κακό μας ετοιμάζουν πάλι. Αυτό το καράβι της μεταπολίτευσης συνεχίζει να πλέει ανενόχλητο στα πελάγια της διαφθοράς και γίνεται ακόμα πιο εμφανές αυτό το καράβι της διαφθοράς όταν μπαίνει στα μικρολιμανάκια των μικροεξυπηρετήσεων. Δηλαδή, ωραία και ειλικρινή η κυρία Τασία μας είπε ότι η κόρη της μπήκε με γνωριμίες μέσα. Συγχαρητήρια για την ειλικρίνεια, συλληπιτήρια για την πράξη. Υπάρχει ένα ζήτημα ότι αξιοποιήθηκαν κάποιες γνωριμίες, διασυνδέσεις κτλ. Δεν το συζητάμε αυτό, ούτε θέλω να πω εδώ ότι ήταν γνωστά τα προσόντα της και η Βουλή βγήκε και φώναζε, λέει, και αυτοί που παίρνουν. Δεν έπρεπε, κυρία Τασία, να βάζει ένα εσύ ένα φρένο, να μην βάζει τη δική σου κόρη. Δεν καταλαβαίνετε ότι η λογική αυτή, ότι τα κάνα και οι άλλοι, άρα τα κάναμε κι εμείς, για τον κόσμο σημαίνει ότι είστε συνταξιδιώτες στο ίδιο καράβι. Σας ψήφισε για άλλους. Ούτε από την άλλη αντέχετε και η υποκρισία της Δώρας που λέει. Έρχεται ο Πρωθυπουργός που δεν έχει τη λαϊκή νομιμοποίηση να δίνει ένα μήνυμα στην ελληνική νεολαία ότι πρέπει να έχεις μπάρμπα στην κορώνη για να μπορέσεις να μπεις και να προαχθείς και να μεταφράσεις. Ρε Γιώργο, θα συμφωνήσετε όλα. Έχεις καταντήσει τα σκυλάκια μας στον Παμπρίζ πίσω δηλαδή. Και βγήκε ο κύριος Κατρούγκαλος σε κανάλι που δεν βλέπει κόσμος βέβαια και αυτά τα νέα ιδιωτικά κανάλια δεν αναμεταδίδουν τίποτα και είπε. Θα πω λοιπόν στην κύριο Παγκογιάννη ότι το 2006 η αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών στον ΟΗΕ είχε 118 μέλη. Το εκβάθος καρδίας και όσα προσέφερε στην Ελλάδα. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Αμαράς. Δεν το αντέχει η συνείδησή μου να έχω περισσότερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Όχι λύσεις λαϊκίστικες, τύπου Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά λύσεις πραγματικές. Εάν είσαι βαθύπλουτος γόνος, μπορείς να έχεις πολλές φιλοσοφικές ανησυχίες. Η Ντόρα Μπακογιάννη είναι εθνικά επικίνδυνη. Σε ευχαριστώ. Σε κάθε λαό που ξεχνάει, ένας Άδωνης κυβερνάει. Γεμάτος αλήθεια. Μιλάμε από αλήθεια. Αλήθεια, τέτοια αλήθεια, επειδή debate δεν πρόκειται να γίνει, παρότι υποσχέθηκε με Μητσοτάκη το να γίνει debate με τον Τσίπρα, οι δημοσιογράφοι του λένε: μην είσαι τρελός, σε καλύπτουμε όλοι οι δημοσιογράφοι της χώρας. Θα πας μόνο στον πόλεμο, θα το κάνουμε εμείς το debate. Πρώτος και κύριος Μητσοτάκης, παρακαλώ που προηγείτε. Εκκρεμούν δύο υπουργικές αποφάσεις για να προχωρήσει αυτή η επένδυση. Δεσμεύομαι λοιπόν ότι αυτές οι δύο υπουργικές αποφάσεις θα υπογραφούν την πρώτη εβδομάδα. Κύριος Τσίπρας. Αυτή την Ελλάδα παραλάβαμε. Την Ελλάδα που δεν έβγαζε το μήνα. Την Ελλάδα που θα μπορούσε να την εκβιάσει όποιος τη δάνειζε εκείνη την περίοδο ως ως. Οι σημερινοί αξιούχοι δεν κινδυνεύουν. Δεν κινδυνεύουν, δηλαδή να κοπούν οι συντάξεις. Όχι όμως θα αποκατασταθούν. Να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά, έτσι. Δεν προλαβαίνουμε, κύριε, να τα πούμε όλα. Θα τα πούμε στο επόμενο μέρος. Αν αποτύχει ο Κυριάκος όμως και αυτός. Θα πάρει μετά το Τσίπρα και θα φύγουν μαζί για Μπόρα Μπόρα! Μπόρα! ढाल देखो रगों में उबाल देखो 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 ωραία, μαθαίνω. Αυτό που κατορεύεις φίλος μου αρέσει πολύ. Ωραίο. Εδώ είμαστε, κυρία μου. Ακόμα μία Τρίτη, την άλλη Τρίτη θα είναι η τελευταία μας Τρίτη και θα πούμε στο τέλος άλλης Τρίτης τι έχουμε να κάνουμε μετά. Τώρα συγκεντρωμένοι εδώ να περάσουμε καλά. Έχουμε σήμερα την ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, εδώ. Θα τραγουδήσει ο Βασίλης Λέκας, η Σοφία Παπάζογλου, λίγο πριν τη συναυλία του μεγάλου μας Μίκη Θεοδωράκη, είσαι Έλληνας, αυτό που ήσουν κάποτε θα γίνεις ξανά, στο Καλλιμάρμαρο. Τη Δευτέρα, 24 Ιουνίου, λοιπόν, στις 9 το βράδυ. Εδώ, λοιπόν, κυρία μου, θα μας τα πει και ο κύριος Γιώργος Λιάνης, που είναι εδώ σήμερα μαζί μας, εδώ. Λοιπόν, όταν... Ένας λαός έτοιμος να καταναλώσει ψέματα, να σας το πω. Δεν είμαστε στον κόσμο όμως μόνο εμείς, κυρία μου. Ένας λέει το ψέμα πάντα και ένας το χάδι. Δηλαδή, όποια να πας, όλο τον κόσμο. Ρε μπλάκα! Τι κοιτάς, ρε μπλάκα! Λοιπόν, για πάμε να βρούμε γαμπρό αυτήνης. Βρήκαμε γαμπρό, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πολύ καλά εσείς. Μια χαρά, πάρα πολύ καλά. Ωραία. Μεγάλη επιτυχία. Μερσή. Καλησπέρα σας. Για ποιο λόγο μας έχετε καλέσει, κύριε Κώστα? Κοιτάξτε, και εγώ θα σας πω τη δική μου την ιστορία, μπορώ? Εγώ? Ναι. Εγώ είμαι Χασάπης. Δεν σας φαίνεται. Κοιτάξτε να σας πω τώρα τι γίνεται. Εγώ, δηλαδή Ανθοπόλη είμαι... θα σας έκανα. Ανθοπόλη και εγώ τον έκανα. Απλώς είμαι λίγο, είμαι ζηλιάρης, υπερβολικός ζηλιάρης. Αφού ήταν στα πλαίσια της δουλειάς της, βρε Κώστα μου.
Εντάξει, σύμφωνοι, μιλάω δικό μου. Έπρεπε να χάει η κοπέλα από άλλη φάση, ας πούμε. Για να ναι, βρε Κώστα μου, αλλά μπορώ να σου μιλάω στον ελληνικό. Γιατί... Ναι. Εσένα η φωνή σου έτσι είναι κανονικά, δεν έχεις χρειώσει όπως εγώ. Όχι. Λίγο, με ταλαιπωρεί μια μικρή ίωση στο λαιμό. Α, γιατί βλέπω ότι έχεις κάτι ψηλούλες στο τέλος. Ναι. Φεύγουν κάτι ψηλές, να πούμε. Γι' αυτό είναι το νορμάλ σου. Ναι. Όχι, φεύγουν. Φεύγουν ψηλές στο τέλος. Έχει κάτι κικί. Κικυρίκωστε, δηλαδή ντελαπάρει φωνή προς το τέρμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη ο άνθρωπος αυτός είναι ο πρόεδρος των Φιλιππίνων, διότι ακούστε να δείτε ο πρόεδρος. Ήμουν λίγο ομοφιλόφιλος, λέει. Και γνώρισε την γυναίκα του και. Ήταν λίγο ομοφιλόφιλος. Η φωνή δεν θεραπεύτηκε ακόμα. Το άλλο έχει γίνει, αλλά έχει μείνει. Αυτή η φωνή δεν μπορεί να σου μείνει, γιατί δεν μπορεί να κάνεις δουλειά. Πώς θα πεις, θα σε ξεσκίσω, θα σε ξεσκίσω. Ποια θα κάτσει, θα φύγει η γυναίκα από κάτω. Ναι, δεν μπορεί να πεις, θα σε ξεσκίσω, θα σε ξεσκίσω. It's amazing. It's fantastic. Αυτός ήταν λίγο αδερφή. Δηλαδή είχε πάρει λίγο αέρα ο κόλος του, δεν ήταν πλήρως. Όχι, όχι. Καμιά φορά η φωνή ξεγελάει, δεν είναι. Μπήκε ένας με μια φωνή τέτοια βαριά που χασάπησε αυτό σε ένα μπαρ και λέει «Πιάστε μωρή καριόρα σε ένα ουίσκι με δύο παγκάκια μισό σου αυτό». Πώς μιλάτε έτσι κύριε του Λεσίβη τώρα. «Παρντών σου λέει, αλλά είμαι κρυωμένος». Το καριόλα δεν πείραξε. Το κρύωμα πείραξε. Πάμε ρε παιδιά να δω μερικά ρούχα που αποθύμησα να δω. Έχω καιρό να δω ρούχα. Θα σας δείξω σκουλαρίκια. Σε σχήμα οχιβάδας. Όταν τα φοράω οι άντρες με λένε γουργόνα. Έχουν πει. Και με το ξανθό μαλλί. Παραπέμπτο μάλλον. Στην παραπέμπτη. Παραπέμπτο. Σαν γουργόνα. Αχ Παναγία μου. Σκουλαρίκια. Είχαμε χάσει και τα ελληνικά μας. Θα τα φρεσκάρουμε λίγα. Φοράω μία ψηλόμιση τζιπ κιλό. Είναι κιλότα για τζιπ αυτή μόνο. Μην την βάλετε σε κανονικό αμάξι και μπείτε, δεν θα βγει το αυτοκίνητο. Υπάρχει τζιπ κιλότ που είναι κιλότ για τζιπ. Υπάρχει τζιπ κιλότ, δεν φοράς τίποτα. Και υπάρχει κιλοτάρα που να μπει ο κόλος ο δικός σου και τη φιλενάδα σου μαζί. Η κιλοτάρα και η τζιπ κιλότ. Για πάμε να δούμε τώρα τι φοράει η άλλη, κυρία. Ωρε μάνα. Πιστεύω θα αρέσει στη συμπαίκτριά μου τη Μαρία. Γιατί? Γιατί είναι ρομαντικό. Έχει αυτό το στυλ το ρομαντικό. Αυτό είναι ίδιο με τα σεμέν που έβαζε η μάνα πάνω από την τηλεόραση. Τι μου θύμισε τώρα. Όταν έβλεπα μικρό τηλεόραση, τα βλέπα όλα με το σεμέν. Δηλαδή, όλα τα σύριαλ τα θυμάμαι με το κομμένα τα κεφάλια. Όταν πρώτο είδα τηλεόραση που με τα κεφάλια ολόκληρα, έβαλα τα κλάματα. Δεν το πίστευα. Νόμιζα μια ζωή θα βλέπω με ένα σεμέν. Για πάμε παρακάτω, να την παρακαλώ. Είναι ένα φόρεμα πολύ πρικυπικό. Αυτό άστο να πάει στο διάδρομο. Των βουρβώνων. Είναι πολύ επίσημο. Αυτό είναι η σταχτομπούτα σε επίγον περιστατικό. Αυτό ας πούμε. Και από το μαύρο στο λευκό που ξεχωρίζει. Λευκό, μάνα λευκό. Μου. Honest angels. Σαν νοσοκόμα σε σχολή καράτε. When they blind you with their whiteness, yes. They whisper I don't exist. Exist. Δεν υπάρχει. Ναι. Αποχωρώ. It does not exist. Δεν υπάρχει. Believe me, trust me. Αυτό το σύνολο. Δείξε κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν το σύνολο μου θυμίζει. Ναι. Έναν έρωτα παλιό. Κορίτσι που χάθηκε στο δάσος. Και που δεν ψάχνει κανένα να το βρει ξανά. Κάνε την πασαρέλα σου εδώ τώρα. Έλα. Αυτό το χορευτικό είναι. Το λεγόμενο σου βάζω φυτίλια στον κόλο και τι ξέρεις. Ποιο έχει πρωτανάψει. Ρε κάντε διάφορα, φοράτε ρούχα. Έχει την κυραστέλα μαγείρισα, φοράει ένα καπέλο και σας σβήνει όλες. Καλοκαιρινό, πολύ ωραίο. Γαμώ τα καπέλα αυτά.
Να σου και λίγο χέστη με το γυρνά ανάποδα. Και διπλώνει. Εδώ θέλω το λούκι αυτό. Τα κλείνει κιόλα. Φτάσει στη μέση. Έχει τη σκηνή μέσα, τα δένει και όπου πάει. Δεν πήγανε, κυρία Τζέλα. Τα άφηνε αυτέ γιατί χέζονται ξαφνικά. Έτσι. Τι διορθώνει, κυρία μου, που είναι σαν να σε έχει πέσει λάθο και λίγο δονφολιά στο κεφάλι. Πού θα πα, έτσι, Παναγία μου, μανούλα μου. Δεν τη λυπάσαι την εκκλησία. Θα πέσω νητρού. Μα μην μη χαιρετά σε μένα. Αχ, θέ μου. Αχ, θέ μου. Α, θα στο κάνω δώρο μου, πάρτο. Καλέ, πάνω στο άλλο πράγμα. Τι φοβερό είναι αυτό. Περισσεύει και πρόσωπο, περισσεύει και καπέλα. Εδώ, κυρία μου, σε αυτή την Ελλάδα, όπου η δικαιολογία και το ψέμα έχουν γεννηθεί. Πάμε να παράνομο είναι. Και γιατί το κάνουμε. Μόνο αυτό είναι παράνομο, δηλαδή, τόσα άλλα δεν τα. Γιατί το κάνουμε. Εδώ σπρώχνα το καροτσάκι τώρα με το αναπηρικό το παιδάκι για να περάσει το φανάρι. Είδα πού να περάσει τη σκηνή, πού. Να θέλει να περάσει κάποιο από εδώ, έτσι. Πεζόδρομος είναι αυτό. Δεν είναι το σημείο του πεζοδρομίου που είναι ειδικό να περάσει για αμαξίδιο. Και πόσο έκανα, έκανα μισό λεπτό. Μετά πεζόδρομος, δεν είναι λίγο παράνομο. Ναι. Παράνομα. Στην Ελλάδα όλα παράνομα είναι. Εδώ το δεύτερο μαγαζί είναι του γιού μου. Πάω να πάρω κάτι. Δεν έχω παρκάρι όπως βλέπετε. Δεν σταματήσει όμως. Παρκάρι και φύγε με αυτό το πράγμα μέσα από τη μύτη μου. Ενώ ο εν λόγω κύριος τερμάτισε τα νεύρα του ενίκου μιας πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη που του άφησε σημείωμα. Την επόμενη φορά χτύπα το κουδούνι Κωστής να σε ανοίξω να το βάλεις μέσα στην πολυκατοικία. Πάμε τώρα να δούμε τους ανθρώπους αυτούς. Το κίνημα «Επιστρέφω σε 5 λεπτά» που ξεκινάει... «Επιστρέφω σε 5 λεπτά» είναι το μήνυμά μας ότι αυτό που μας κάνετε δείτε πως είναι και τη δικιά μας την πλευρά. Τα 5 λεπτά καθυστέρηση σημαίνει ότι χάνω 5 λεπτά από τη ζωή μου. «Επιστρέφω σε 5 λεπτά» ένα σύνθημα διαφορίας και κατάφορης παραβίασης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ένα σημείωμα που αφήνουν συχνά πολλοί οδηγοί στον παρπρί στο αυτοκινήτου τους όταν παρκάρουν σε ράμπες πεζοδρομίων. Με τη βοήθεια της τροχέας. Νομίζω ότι το έχουμε παραξευτιλίσει τα λαός. Νομίζω ότι αυτή η αγένεια και αυτή η απίστευτη γαϊδουριά πλέον στους δρόμους έχει μεταμορφώσει τη χώρα σε μια άγρια, αγενή χώρα. Και έχουμε υποχρέωση να βάλουμε όλοι ένα φρένο στους εαυτούς μας που σε όλους αυτούς τους καιρούς, πιστέψτε με, έχουμε πάθει όλοι ψυχική αναστάτωση. Έχουμε όλοι πάρα πολλά νεύρα, αλλά θα ξαναβρούμε τους εαυτούς μας αν ξαναθυμηθούμε ότι υπάρχουν και άλλοι δίπλα μας. Το ψέμα είναι εύκολο πράγμα, αλλά το ψέμα, ξέρετε, πάντα πληρώνεται, έτσι. Το πληρώσαμε πάντοτε όλοι, μπορεί να μην το πληρώσει αμέσως, μπορεί να το πληρώσει αργότερα. Ο φίλος μου το πληρώσε αμέσως. Ένας φίλος μου είχε πάει με την γραμματέα του, καταμακελεύτηκε, τα έκανε όλα, μπήκε στο σπίτι και ξαφνικά καθισμένη βλέπει τον καθρέφτη μια πιπηλιά εδώ, λέει αμά. Κατέβαινε η γυναίκα του από τη σκάλα και τώρα τι να κάνει, να πάει στο σκύλο, πέφτει κάτω, κυλιέται. Ότι δεν έπεισε, τέτοια. Σηκώνεται, λέει αμάν, με δάκρυσε. Κοίτα τι μου έκανε στο λαιμό. Κοιτάει η γυναίκα του την πιπηλιά και κουνάει το κεφάλι της καταφατικά. Ότι συμφωνούσε μαζί του. Ότι τον πιστεύει. Έχει δίκιο, αγάπη μου, του λέει, πρέπει να φύγει αμέσως το σκύλο αυτό από εδώ. Σηκώνει και αυτή την πλούζα και του δείχνει το στήθος. Κοίτα, εμένα τι μου έκανε το παλιό σκύλο. Όλο μελανιές και δαγκώματα. Τι λες εκείνη τη στιγμή, τον αμφισβητείς το σκύλο? Όχι, τον καταπίνεις το σκύλο. Λοιπόν, να μην το ξεχάσουν. Τα επιχειρήματα των βασικών μονομάχων των πολιτικών τα ακούτε, όμως όλη η πορεία της χώρας θα εξαρτηθεί κυρίως από αυτό που λέμε 1:1 στο δημόσιο ή 1:5. Δηλαδή, θα ισχύει αυτό που φεύγει ένας και μπαίνει ένας ή αυτό που φεύγουν πέντε και μπαίνει ένας. Τι σημαίνει αυτό? Πάμε να το ακούσουμε, γιατί έχει σημασία. Με βάση τις αποχωρήσεις του 18, ήδη υλοποιούμε 9.040 προσλήψεις το 19. Αν τώρα εφαρμοζόταν το 1:5, θα σήμαινε ότι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε μόνο σε 1.800 προσλήψεις. Ούτε τι σημαίνει μία αυτό? Πρόσληψη στην υγεία. Είπε ο Μητσοτάκης θα πάρει 1.500 αστυνομικούς, άρα αυτό το έτος θα έπαιρνε 1.500 αστυνομικούς και 300 από τα υπόλοιπα. Όλα. Λοιπόν,
Άρα δεν θα μπαίνουν το χρόνο, δεν θα μπαίνουν το χρόνο περίπου 7.000 άνθρωποι. Άρα έχουμε στα 4 χρόνια μείον 28.000 ανθρώπους σε μια τετραετία. Αυτά τα λεφτά που δεν θα παίρνουν 28.000 άνθρωποι που θα διοριζόντουσαν με το 1:1, αυτά τα λεφτά προφανώς θα επιτρέψουν στον κύριο Μητσοτάκη να κατέβουν οι φόροι. Και κάτι άλλο. Λέει ότι θα παίρνει το δημόσιο, από το δημόσιο υπαλλήλου σε ένας ιδιώτης, θα τους νοικιάζει τροποντινά και θα νοικιάζονται οι υπάλληλοι σε ιδιωτικές εταιρείες. Δηλαδή πάτε δουλέψτε εκεί στον αξιολογικό τομογράφο, οπότε ο ιδιώτης θα πληρώνει στο δημόσιο τους υπαλλήλους που του παίρνει και ξεφορτώνει ακόμα περισσότερο το δημόσιο και σιγά σιγά ιδιωτικοποιείται το κράτος. Θα μοιράζεται δηλαδή το κράτος σε ιδιώτες, θα το έχουν 100 άνθρωποι. Θα είμαστε υπάλληλοι 100 ανθρώπων. Όταν όμως αδειάζει το δημόσιο, εκτός του ότι που λειτουργούν οι υπηρεσίες, σταματά να μπαίνουν και οι εισφορές τους και οι εισφορές τους στα ασφαλιστικά ταμεία. Αλλά αργά ή γρήγορα θα πάμε σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες θα καλύπτουν μέρος ασφάλισης. Και όπως καταλαβαίνετε, τα ντύλι με τις ιδιωτικές εταιρείες, η χώρα αυτή ξέρει και Siemens, μαθαίνει και την Novartis και το καταλαβαίνουμε. Άρα οι άνθρωποι αυτοί τη στιγμή πρέπει να φανταστούν πώς θέλουν τη ζωή τους. Διότι πολλοί όντως δυσανασχετούν με το πόσοι δημόσιοι υπάλληλοι υπάρχουν, με το ότι δεν δίνουν λογαριασμό πουθενά, μπαίνουν, βγαίνουν ό,τι ώρα θέλουν, δεν χτυπάνε κάρτες, κάνουν ό,τι θέλουν, ό,τι γυρνάνε. Είναι αλήθεια αυτό. Υπάρχουν και αυτοί που δουλεύουν, αλλά είναι οι ίδιοι. Εμείς είμαστε οι ίδιοι που πάμε στα δημόσια νοσοκομεία και δεν βρίσκουμε τραυματιοφορέα και τίποτα για να μπούμε μέσα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα υπερφορτωμένο δημόσιο που έχει παλιώσει και το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει μια μεταποίηση. Δηλαδή, οι ίδιοι άνθρωποι να προσφέρουν καινούργιες υπηρεσίες. Γιατί οι εποχές αλλάζουν. Υπάρχουν άλλες απαιτήσεις. Κάποτε χρειαζόντουσαν 7 άνθρωποι να βάζουν μια σφραγίδα σε ένα πιστοποιητικό γεννήσιο. Σε κάθε περίπτωση, αυτά τα παιχνίδια που παίζονται τώρα, που καλούν τους ασφαλισμένους να πληρώσουν εξετάσεις στα διαγνωστικά κέντρα και πάνε τα πάρουν μετά τα λεφτά τους, από τον οποίο αυτά είναι κολπάκια γνωστά στην ελληνική κοινωνία και πρέπει να σταματήσουν τώρα. Στη χώρα αυτή υπάρχει πάντα ένας λόγος από πίσω. Γιατί συμβαίνει κάθε τι. Δηλαδή, μπορεί μπαίνει κάποιος νέος, ας πούμε, σε μια παράταση για ιδεολογικούς λόγους, μπορεί και όχι όμως. Παρακαλώ. Λοιπόν, φίλε μου, είσαι γραμμένος σε κάποια θετική παράταξη. Είμαι. Πόσο καιρό? 2 μέρες. Μα ψαγμένο, βρήκαμε ένα ψαγμένο. Για ποιο λόγο γράφτηκες? Επειδή ακούω ότι βοηθάνε. Μεσό θέματα, μεσό σάλτσα. Τι σου είπαν, σε τι θα σε βοηθήσουν? Στις εξετάσεις, στην εξεταστική. Θα διαβάσουν εκείνοι για σένα, όχι, δηλαδή. Όχι, εννοείται ότι η προσωπική προσπάθεια μετράει. Αλλά με κάτι θέματα, με κάτι σως, ίσως που είναι και το ονοματάκι μου πουθενά σε κανένα καθηγητή, να μου... Αυτή είναι η κατάσταση. Θα σπάσω όλα καμώ το πανεπιστήμιά μου. Τι να σου πούνε, τι να τους πούνε δηλαδή. Οργανώνονται ποιοι έχουν γνωστούς καθηγητές για να περνάνε τα μαθήματα. Γρήγορες ερωτήσεις, παρακαλώ. Σταύρο, ο βηματοδότης είναι μια μικρή ηλεκτρονική συσκευή που τοποθετείται σε πιο ανθρώπινο όργανο. Στα πόδια. Στα πόδια. Σταύρο, ο βηματοδότης... Στα πόδια, αλλά ξέρεις τα πόσα βήματα έπαθε στη σιγουπή, κατάλαβες. Ποιος ήταν ο Οδυσσέας, παιδί μου? Ξέρετε ποιος ήταν ο Οδυσσέας? Ο Οδυσσέας ήταν ένας Έλληνας. Αυτό είναι βασικό, ναι. Δεν ήταν πολυμήχανος. Ήταν πολυμήχανος. Πολυμήχανος, ναι. Και πολλές μηχανές. Όχι. Ναι, πείτε μας για τον πολυμήχανο Οδυσσέα, τον οποίο μαθαίνουμε στο σχολείο. Ό,τι φαίνεται δεν τον έμαθα στο σχολείο. Ομήρου Οδύσσια. Τι έκανε, γιατί του γράψε ο Όμηρος ολόκληρο έπος? Μαριότανε γι' αυτό. Μαριότανε. Δεν είχε γυμναστήριο να πηγαίνει. Μαριότανε, σου λέει τι να κάνω. Γράφω ένα έπος. Ό,τι την έπαιξα, την έπαιξα. Θα γράψω και ένα έπος, θα πάει στο διάολο. Στα ενιδρία, αυτό που βάζουμε, τα ξέρουμε όλοι τα χρυσόψαρα, κάνετε λάθος. Στα ενιδρία τι βάζουμε, παιδί μου? Παρακαλώ. Ποιο είναι το πιο κοινό ψάρι που συναντάμε στα οικιακά ενιδρία, στα σπίτια δηλαδή? Τόνος. Ο Τόνος. Πάλι καλά που δεν είπε κεφάλαινα. Ο Τόνος στον ιδρύο, δηλαδή πας το πρωί και παίζεις με τον Τόνο. Τόνο, έλα εδώ. Εσύ γιατί δεν τρως το ψάρι σου, καλέ κοπέλα? Τα ψάρια, εγώ τα έχω μάθει λίγο και με ανοιχτό το στόμα. Εσύ πού τα βρίσκεις με κλειστό? Υπάρχουν φορές που όταν μας το έχουν προσφέρει, το μεγάλο το ψάρι έχει κλειστό το στόμα. Και υπάρχουν φορές που το έχει ανοιχτό. Όταν το έχει ανοιχτό, εγώ δεν μπορώ να το φάω. Γιατί σε φοβίζει? Όχι, παιδί μου, αλλά έχει μάθει ότι ο πεθαμένος το κλείνει το στόμα. Άμα το έχει ανοιχτό το στόμα, σημαίνει ότι δεν πέθανε ακόμα. Θα είναι το ψάρι έτσι έτοιμο να σου μιλήσει, να το φας εσύ? Πάμε παρακάτω, ερωτήσεις. Το όρος Κένια είναι το δεύτερο ψηλότερο βουνό της... Αρκαδίας. Αρκαδίας, ναι. Και πήγαινε στην Αφρική να βρεις τον Ταΐγητο, με το καλό. Είναι ένας που είπε και το Εύρικα. Το Εύρικα. Καλά το αρχίζει. Ο Αρχιμίδης, αλλά είναι... να το βρει, περίμενε να δεις. Γνωστός αυτός, αλλά πάντα να το βρούμε. Γνωστός, αλλά δεν το βρούμε. Όχι το Στρίδι,
Μύδι. Μύδι, μπράβο. Και κάνε το όλο μαζί. Μύδι. Α, στρίδι. Όχι στρίδι. Μείνα στο μύδι. Μύδι. Απλά η αρχή πώς την είπα. Α, κοίτα τώρα, είπα και τη λέξη. Και εγώ γιατί δεν κατάλαβα. Τι είπα τώρα. Μύδι. Μύδι, το είπαμε. Και όχι τέλος. Τέλος. Αρχή. Αρχή. Ένα σετ. Μύδι. Όχι με το μύδι. Στρίδι. Όχι. Δηλαδή μου με το μύδι, αλλά όχι στην αρχή το μύδι, στο τέλος. Α, αρχιμύδι. Αρχιμύδι. Πόπο, πόσο διαφέρει. Ε, παιδί μου. Του είπε και για το Θαλή το Μιλίσιο. Το όνομα του. Ο Θαλή. Θαλήσιος. Ο Θαλήσιος. Ο Θαλής. Πάμε στον επόμενο. Δώστε. Και να αντέχει και τη μάνα μου. Γιατί τη μάνα μου. Για την κοπέλα του, λέει. Μάνα μου από τώρα, ναι. Πεθερά, έχει γίνει. Τι από τώρα. Από τώρα. Δεν νοιάζει. Ναι. Δεν θέλει καμία. Καμία. Έχει πάει δηλαδή άθρε κοπέλε και τι σου λέει. Τι μου λέει. Έμεσα να χωρίσω. Μη δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μόνο τον Νίκο έχει συμπαθήσει που έχω φέρει σπίτι. Όχι άλλο. Τι να πει το παιδί. Τι να πει το παιδί. Πάμε να ακούσουμε μια παροιμία γρήγορη. Όποιο έχει καεί με το γιαούρτι, φυσάει και τη φωτιά. Τι λέει. Όποιο έχει καεί με το γιαούρτι, φυσάει και τη φωτιά. Το καταλάβαμε. Όποιο έχει καεί με το γιαούρτι, φυσάει και τη φωτιά. Αμολάνει ξανθιέ κάτι ωραίε φράσει, οι οποίε μπορεί να σκοτώσει ο φιλόσοφο στα 30.000 μέτρα. Αγάπη μου, έχουμε συζητήσει άπειρε φορέ και έχουμε πει ότι η γνώμη των άλλων δεν είναι η πραγματικότητά μα. Πόσε φορέ να το επαναλάβουμε. Ούτε η δική μα πραγματικότητα είναι η γνώμη δικιά σα. Σας πάρει ο καθένας την πραγματικότητά του και σας παίξει παραπέρα. Αλλά υπάρχουν και φράσεις που έχουν μια καθαρότητα, μια ομότητα και ένα ωραίο άγριο χιούμορ, όπως αυτή η απάντηση ότι είναι περίοδος. Αχ, μωρό μου, ξέρεις, συμβαίνει, έχω περίοδο. Να πάμε από άλλο δρόμο. Ε, όχι, δεν μου έχει πει για αυτό το πράγμα. Ποτέ. Όταν έχεις περίοδο, υπάρχει αλλιδίωδος, το ξέρεις αυτό. Ναι. Τι σημαίνει αυτό. Και σημαίνει ότι όταν το ποτάμι είναι ματωμένο, παίρνουμε τον λασπωμένο δρόμο. Δεν έχει σταματήσει το βίντεο, το ακούω. Όχι, στο σεξ θα πάρω μόνο φιλιά και τρίπ. Πάντα, αλλά βαράω κιόλα. Αλλά εντάξει, κατούρα λίγο λίγο τώρα. Περισσότερε μιλάνε, τι κάνω εγώ. Ποιο είναι το κόλπο που τι κάνει να μιλάνε, ρε. Μιλάω κι εγώ. Τι του λε. Μίλα μου, πε μου, μίλα, δεν μπορώ. Σου αρέσει να μιλάνε οι γυναίκε στο σεξ. Ναι, αλλιώ είναι βαρετό. Οι γυναίκε μιλάνε. Γκαρίζουν. Η γεννηματά ετοιμάζεται να συμπράξουμε τη Νέα Δημοκρατία και δεν είναι μόνο πληθυντικό αριθμό. Και ο τρόπος που είπε αυτό το ερχόμαστε, ακούστε. Κύριε Τσίπρα, εσείς απέρχεστε, εμείς ερχόμαστε. Εμείς δηλαδή, εμείς και ο Κυριάκος. Ή θα συμπράξουν ή θα δώσουν ψήφο ανοχής σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας. Συνδυάζεται όμως αυτό που είπε ο Λοβέρδος. Αν είχαμε ψηφίσει την απλή αναλογική, ό,τι ποσοστό και να παίρναμε, θα παίρναμε 2-3 παραπάνω βουλευτές. Δεν είχε αυτό για μας όμως τόση σημασία όσο είχε η χώρα. Δεν είχε σημασία για το ΠΑΣΟΚ να πάρουν 2-3 βουλευτές παραπάνω. Σημαντικό είναι να βγει η Νέα Δημοκρατία, γιατί το θέμα είναι να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δυνατόν ένα κόμμα σαν το ΠΑΣΟΚ, το οποίο υποτίθεται ότι έχει διαφορετικά πιστεύω, να λέει δεν πειράζει να βγάλουμε εμείς λιγότερους βουλευτές για να βγάλει η Νέα Δημοκρατία αυτούς που χρειάζεται για να είναι αυτοδύναμη. Θα έλεγε ποτέ ο Ανδρέας Παπανδρέου να μην βγάλουμε εμείς βουλευτές παραπάνω για να βγει αυτοδύναμος ο Μητσοτάκης? Δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω. Είναι τελείως διαφορετικό καπέλο να πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι τελείως διαφορετικό καπέλο να τρελαίνεται το κοινάλ να κυβερνήσει δεξιά στον τόπο για να υπάρξουν κι αυτοί. Άρα, πολύ καλά κάνει ο Μητσοτάκης και τους έχει πάει όπως τους πάει. Έχει αλώσει και την ακροδεξιά με τους ψηφοφόρους που του φέρουν οι τρεις επικεφαλείς ακροδεξιοί δίπλα του, αλλά και τους νοικοκυρέους έχει πιάσει, τους μικρομεσαίους Έλληνες, οι οποίοι θέλουν μια ήπια ζωή, θέλουν ασφάλεια και κυρίως ξέρετε από την εποχή του Περικλή, ξέρετε οι Έλληνες δεν θέλουν να πηγαίνουν τα επιδόματα από τα ταμεία τους σε αυτούς που ονομάζουν ξένους. Θέλουν τα ταμεία τους να δίνουν επιδόματα στους αυτόχθονες, αυτούς εδώ. Τα ακούμε συχνά στη λαϊκή. Πήρε τα λεφτά μας και τα μοίρασε σε Τσιγκάνους και σε Πακιστανούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν δεν είναι η αριστερά. Η ΦΟΦ είναι το υπηρετικό προσωπικό της δεξιάς. Συνυπήρξαν και στη συγκυβέρνηση και στις ΗΜΕΣ και στα μαύρα ταμεία. Το ΚΚΕ έχει αδυνατήσει και περιμένει και αυτό που βγει η δεξιά, μήπως δυναμώσει. Ο Βελόπουλος είναι άκρα δεξιά. Η Χρυσή Αυγή είναι ναζιστική δεξιά. Άρα οι αριστεροί τελειώσαν σε αυτόν τον τόπο. Τα έκανε ο Τσίπρας μαντάρα, deep. Deep, δηλαδή αυτό. Τελειώσαν όλοι. Γιατί κουμάντο κάνει η Ευρώπη. Και μια καταχρεωμένη χώρα πρέπει να πληρώσει τα χρέη της. Και όταν χρωστάς δεν είσαι ούτε δεξιός ούτε αριστερός. Είσαι χρεωμένος. Ας βγουν λοιπόν στα μπαλκόνια
και ας πούνε ό,τι θέλουν. Η αλήθεια είναι εδώ και θα μας ξανακαταπιεί. Λοιπόν, δεν θα αφήσουμε τα χελιδόνια να μας κουτσουλάνε όλη μέρα. Θα διορίσουμε τέσσερις να τα διώγουν με τα καλάμια από τα σύρματα. Από τη Δευτέρα θα αρχίζουμε να χτίζουμε γιοφύρια. Τι να τα κάνει τα γιοφύρια, αφού δεν έχουμε ποτάμια. Θα κάνουμε και ποτάμια. Δύσκολο είναι. Πες πως έχεις το διορισμό στη τσέπη σου. Να. Ακριβώς. Σε αυτή την κατάσταση είμαστε, επανέρχομαι ξανά εδώ. Αγαπάμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη, να σ' αγαπώ και ορθώ. Αλτσα δίνει νιούζο. Τους αλτσαντιριώτες, εδώ είμαστε λοιπόν, σε αυτές τις τελευταίες εκπομπές τις δύο. Και είπα, λέω, το τρίτο μέρος να το κρατήσω να μιλάμε μεταξύ μας περισσότερο. Να μιλάμε για σχέση, παιδί μου. Κράτησε και καραόκι, αν χρειαστεί να κάνουμε. Μπας και υπάρχει κανένα ταλέντο εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, και βρήκα λοιπόν ένα μονόλογο από έναν Αμερικάνο, το μεταφράσαμε, που μιλάει για σχέσεις και λέω, ρε παιδί μου, παντού στον κόσμο τελικά τα πράγματα είναι ίδια. Λοιπόν, αυτός λοιπόν είναι ένας Αμερικάνος και λέει, θα ξεκινήσω, λέει, να μιλήσουμε από τα νέα ζευγάρια και αυτό ξεκινάω, να ξεκινάμε από τα νέα ζευγάρια και θέλω να πούμε μερικά βασικά πράγματα για μια σχέση, να μιλήσουμε για τις σχέσεις. Δεν έχει σημασία, λέει, αν θα πάτε σπίτι και κάνετε σεξ κρεμασμένοι από τον πολυέλαιο. Δεν έχει καμία σημασία, τίποτα δεν έχει καμία σημασία σε μια σχέση μέχρι να κλάσει το ένας μπροστά στον άλλο. Η σχέση αυτή, αν δεν κλάσει το ένας στον άλλο, δεν υπάρχει. Το έχεις κάνει, δεν μπορεί. Σίγουρα. Το επιβεβαίωσε. Αυτό δεν είναι. Δεν ξάφνιαζε με και εμένα. Δεν είναι κάτι που το προγραμματίζεις αυτό. Δεν πας στη γυναίκα σου και σου λες τώρα θα πάμε στο επίπεδο προύτς. Όχι. Αυτά γίνονται ξαφνικά. Κυρίως γίνονται με δύο τρόπους. Ο πρώτος, ξυπνάτε ένα πρωί Κυριακής και ξεχνάτε ότι δεν είστε μόνοι. Και καθώς τεντώνει στο κρεβάτι, κάπρα! Φεύγει μία και συνειδητοποιείται ότι η γυναίκα είναι δίπλα. Και κάντε την ίδια σκέψη όλοι, έχει γούστο να την άκουσε. Και αν δεν την άκουσε, δεν τη μύρισε. Το χειρότερο για τη γυναίκα είναι να πάρει το πάπλωμα και να σκεπαστεί και την ώρα. Είναι λάθος. Η πορδί μπορεί να μπει σε φωλιά και να σκοτώσει φίδια. Όσο την εγκλωβίζεις, τόσο χειρότερο για σένα. Κάνεις μία το στρώμα να φύγει. Αν ζήσεις μαζί με την κρανιά, πεθάνατε μαζί. Υπάρχει και ένας δεύτερος τρόπος. Αυτός γίνεται κυρίως στις αρχές της σχέσης. Εσύ έχεις φτιαχτεί που θα εντυπωσιάσει την κόμενα, ας πούμε. Έχετε τη στιγμή αυτή που ξεκινάνε τα πρώτα αυτά που φλερτάρεις και ξαφνικά βάζει αυτή το κεφάλι της απάνω στην κοιλιά σου. Τότε αρχίζεις και ακούς και εσύ το έντερό σου στέρεο. Ακούς αυτό το... Είναι το αέριο μέσα και ταξιδεύει το στο έντερο. Θέλει να φτάσει στον κόλο μπροστά σε αυτόν τον μη που εμποδίζει τις κλανιές να φεύγουν έξω, έτσι. Είναι σαν πόρτα. Και φτάνει εκεί η πορδί και λέει τοκ τοκ θέλω να βγω. Την ώρα εκείνη αυτή βάζει ταινία να δείτε. Εσύ δεν μπορεί να σηκωθείς. Η πορδί συνεχίζει να χτυπάει επίμονα την πόρτα. Τοκ τοκ. Άσε με να βγω.
Εκείνη την ώρα ανοίγει η πόρτα, μπαίνουν οι φίλες της. Και την ώρα που μπαίνουν οι φίλες, έχει διωγγωθεί τόσο πολύ αυτή η περιφερόμενη κλανιά, που νομίζει θα την αμολύσει και θα φύγει προς τα πάνω. Σαν πύραυλος. Το χειρότερο να πας σε κοντινό μπάνιο, να κλάσεις και να ακουστεί ο αντίλογος από την πόρτα. Τάκ, τάκ. Άρα, συμπέρασμα. Την ώρα που αρχίζει η πορδί και κάνει τις πρώτες βόλτες, πρέπει να σου πει: επηρεάζει, να την αφήσω. Σαν να είμαστε ένα ζευγάρι που είμαστε χρόνια μαζί. Χάσει να κάνουμε ένα ζευγάρι που είμαστε πολλά χρόνια. Πιάστε την, εκείνη την ώρα και όπου πιάστε. Και πες, αν δεν θες, θα πάω να κλάσω μέσα. Δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχουν πολλά στάδια στη μία σχέση. Αυτό είναι το στάδιο 1. Πάμε στο στάδιο 4. Όπου έχουν φύγει πια. Ανενόχλητας. Κλάνει και ούτε ξέρετε, δεν είναι σημασία. Δεν σε νοιάζει. Συνηθίζω στον άλλον. Χέστε μας κιόλας, ανοίγει τις τουαλέτες, άλλος κάνει έτσι. Έχουν παντρευτεί, έχουν περάσει τα πρώτα σωρόπια, έχουν πέσει κλανιές όλες αυτές και αρχίζουν να ξετυλίγονται αυτές οι περίεργες πτυχές του χαρακτήρα του καθενός. Δηλαδή, πες μου, για ποιο λόγο οι γυναίκες πάνε και βάζουν πετσέτες στο μπάνιο και αμέσως μετά σου λένε μη τολμήσεις και χρησιμοποιήσεις αυτή την πετσέτα. Πες μου ένα λόγο που το κάνω, ρε πούστη. Τότε γιατί είναι στο μπάνιο, ρωτάς εσύ. Όχι για σένα πάντως. Πες μου εσύ τι λογική έχει αυτό. Δεν το καταλαβαίνεις ότι με το που θα μπει ο άντρας στο μπάνιο όλη την προσοχή θα πάει σε αυτή την πουτονοπετσέτα. Την απαγορευμένη. Έτσι δεν έφαγε ο Αδάμ το μήλο, μη το μήλο. Το έφαγε το μήλο. Αχλάδι ήθελε. Αχλάδι τράβαγε η όρεξή του, αλλά του βάζει στο κεφάλι. Μόλις μπει στο μπάνιο, σε πιάνει τρέλα με αυτή την κολοπετσέτα. Και θα σας το πω εγώ. Θα πληθεί ο άντρας, θα κάνει δουλειά του, θα πάρει την πετσέτα που του έβαλες και όταν έρθει η ώρα να σκουπίσει τη μαμούνα του κάτω, θα πάρει την πετσέτα, την απαγορευμένη, θα σκουπιστεί έτσι, θα σκουπίσει τη μαμούνα του με χαρά και από κάτω και από πάνω. Μετά θα την άξει την πετσέτα να φύγουν τα τριχομάμουνα. Θα πάρει το αθώο το βλέμμα και θα βγει έξω. Το βλέπεις ότι την έχω χρησιμοποιήσει. Η γυναίκα θέλει να μπει στο μπάνιο μαζί σου μόνο όταν είναι να πάει κάτω από τον ντουζ μαζί σου για να συμβεί το... Το πρόβλημα είναι ότι οι γυναίκες πλέονται όχι μέσα στο νερό. Με καυτό. 15 βαθμούς παραπάνω από όσο μπορεί να αντέξει το πουλί ενός άντρα. Ξεφλουδίζεται το πουλί σαν μπανάνα. Δεν μπορεί να το καταλάβει, γυναίκα. Εσύ έχεις σπηλιάκυρα μου, περνάει το νερό απ' έξω, φεύγει. Εγώ έχω κλαδί και το καυτό νερό κυλάει πάνω από το κλαδί μου. Μου το καίει. Πούστη, λυπήσουμε. Ξυπνάς το άλλο πρωί, Σάββατο, ό,τι έχει περάσει λίγο το έγκαυμα, αράζει λίγο έτσι, πίνεις έναν καφέ, την αφήνεις έτσι, με παράθυρο ανοιχτό, την ξεπροβοδάς να φύγει, γιατί είναι και μερικές πουτάνες κλανιές, σαν πεθερές, κάθονται, δεν φεύγουν. Την πιάνεις, στέρεε, την μεταφέρεις. Και πώς γίνεται πάντα στο τέλειμα της πορδής, μπαίνει η γυναίκα μέσα και σου λέει πάμε πράκτικα να ψωνίσουμε. Εσύ επειδή έχεις τώρα την ενοχή που την αμόλυσες, το παίζεις αμέσως πρόθυμος. Ναι, αγάπη μου τώρα. Έχεις δει άντρες στο πράκτικα μπροστά. Να ψωνίζουν οι γυναίκες μπροστά και αυτοί πίσω με κάτι ανοιχτά πόδια έτσι. Δείξε τα πόδια να τα δουν. Σάκηδες. Είναι σαν να είναι έτοιμοι να καταρρεύσουν, να απομεθύσει. Γιατί έχουν γυρίσει 18 φορές στο κτίριο. Γιατί ψάχνει η γυναίκα σε ένα κουτί. Που το πάει από φως σε φως και ψάχνει να δει πια πώς θα δείχνει το κουτί στη δικιά της τη λάμπα. Και γυρνάς όλο το πράκτικερ. Να βρεις τη λάμπα που έχει το σπίτι, να βάλει το κουτί από κάτω. Με το δικό της το φωτισμό. Και εσύ κάθεσαι σαν μαλάκι πριν στην αγωνία και εκεί σε ρωτάει κάθε μία ώρα τη γνώμη σου. Πώς σου φαίνεται τελικά το κουτί?
Μόλις πεις πολύ ωραίο το κουτί, τι σου λέει, δεν το πάρω. Απ' την ορχή δεν μου άρεσε το κολοκούτι. Πες μου ρε, τι λογική έχουν αυτά. Και εμένα μου τα είχαν πει αυτοί που είχαν παντρευτεί, μην είσαι βλάκας, μην παντρεύεσαι. Εγώ παρόλα αυτά θέλω να παντρευτώ, γιατί πίστευα θα πάρω μια γυναίκα που θα μοιάζει τη μάνα μου. Γιατί έβλεπα τη σχέση μάνας μου με τον πατέρα μου και έλεγα θα ζήσω κι εγώ το ίδιο. Ας πούμε ήταν παντρεμένη 57 χρόνια πατέρα μου και η μάνα μου. Πριν πεθάνει η μάνα μου, θυμάμαι τα τελευταία Χριστούγεννα, που ξέρω θα είναι τα τελευταία της. Εγώ ήμουν παντρεμένος ότι 3 χρόνια τότε και πήγαμε να τους δούμε κάποια στιγμή. Καθόμασταν στην τηλεόραση και κάποια στιγμή βλέπαμε χριστουγεννιάτικες ταινίες. Η μάνα μου έπαιρνε και ο πατέρας μου μετά στην πολυθρόνα και αρχίζει ο παπάς και να πειράζεται μαμά μου. Ξέρεις, με αυτές τη δικιά του τη γλώσσα που έχουν οι μεγάλοι. Ξαφνικά το πατέρα μου κάτι το κολλάει στο λαιμό και εκεί πέκανε τους δίφυδο και σε αρχίζει αυτό ακόμα. Σαν να ξυπνώνει ο ρηχίτης αυτό. Που λες θα βγουν τα σκότια τώρα, τα δούμε όλα μας. Η μάνα μου δεν κόλλησε λεφτό, άκουγε αυτό. Αφήνει το πλεκτό κάτω. Πάει μες στην κουζίνα, μετά παρατέταρτο, το πατέρα μου συνέχιζε. Βγαίνει η μάνα μου με 2 hot dog και μια κοκακόλα και του λέει φάτα τώρα αυτά, να σου κατέβει αυτό που σου κάτσε στο λαιμό. Ε, δεν είναι γαμάτο αυτό ρε, πούστη, σε μία σχέση, να κάνει ο άντρας και αυτή να ετοιμάζει μέσα να του φέρει κάτι να φάει. Φτάνομαι στο βράδυ σπίτι, λέω στη γυναίκα μου, εκεί καταλάβω το χαρακτήρα της, της λέω, το είδες αυτό σήμερα με τους γονείς μου, ναι μου λέει. Της λέω, θα φτάσουμε εμείς εκεί ποτέ. Μου λέει, αν φτάσουμε, σκότωσέ με καλύτερα. Αν αρχίσεις να κάνεις σαν να είσαι γάτα και ξερνάς τριχόμπαλες, γαμισέτα. Τελείωσε. Αυτό μου λέει ήταν το πιο αειδιαστικό πράγμα που έχω δει στη ζωή μου. Εγώ νόμιζα ότι ήταν το ωραίο πράγμα στον κόσμο. Εγώ αυτό, γιατί από την αρχή παντρευτήκαμε, το πρώτο πράγμα που μου έκανε η γυναίκα αυτή ήταν που μου πήρε τα αρχίδια μου. Τα κρατάει στη τσάντα της. Και μου τα δίνει αν χρειαστεί να κάνω κάτι εντρικό. 3 ώρα τη νύχτα, ας πούμε, ακούμε ένα θόρυβο, μου λέει πάρε τα αρχίδια και πήγαινε να δει. Όλες τις υπόλοιπες ώρες τα αρχίδια μου είναι μέσα στη τσάντα της. Κραγιόν, τα αρχίδια μου θα βρεις μέσα. Εν πάση περιπτώσει, συνειδητοποίησα ότι δεν είχα παντρευτεί μια γυναίκα που έμοιαζε με τη μάνα μου, αλλά είχαμε κάνει ήδη 3 παιδιά, τι να κάνω, και δεν ήθελα να τα διαλύσω κιόλα. Κρατιόμουν μέχρι τη μέρα που πήγε και έκανε lifting. Γυρνάει σπίτι μια άλλη γυναίκα. Οπότε κατάλαβα ότι εγώ με την προηγούμενη είχα τελειώσει και τώρα έπρεπε να συνεχίσω να είμαι με τον ίδιο χαρακτήρα που διέθετε τα μούτρα μιας άλλης γυναίκας που δεν μου άρεσε. Μπορεί να το καταλάβει κάποιος τι έπαθα. Εγώ κατατρόμαξα με το που την είδα. Αυτά τα χείλια του ψαριού στη γυάλα. Ο τόνος τενιδρίου που λέγαμε. Και αυτή μου λέει τρόμαξες, ε. Δεν πίστευες ότι μπορεί να γίνω τόσο νέα. Δεν ήταν νέα. Δεν ήταν παλιά. Δεν ξέρω τι ήταν. Αυτό το συνέστημα να μην το ζήσει άνθρωπος. Δεν μπορεί να καταλάβει τι την έπιασε, πώς το έκανε αυτό στη μούρη της. Και όταν το είδε στον καθρέφτη και είδε μια άλλη γυναίκα απέναντι, πώς πήρες αυτή την άλλη και έφυγες. Και άφησε το χειρουργείο εσένα μέσα. Ξέρεις τα μούτρα, είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι λοιπόν να ρόβεις, βάζεις ένα πουκάμισο από πάνω. Δεν υπάρχει πουκάμισο κατά μούτρα. Και εντωμεταξύ μου είπε για ψέματα, μου είπε θα πάρει λίγο τα μάτια, λίγο τη μύτη και το πήρε όλο. Θα μου πει θα πας για τον προφυλακτή, θα πας για τον καπό, θα πάρει όλο. Το φρύδι είχε κολλήσει όλο. Γιάννα Αγγελοπούλου, κάδρο. Και το πρόσωπο το παλιό σαν είχε ξεκινήσει να φεύγει, αλλά δεν έφευγε. Με αποτέλεσμα το καινούργιο που είχε έρθει δεν είχε χώρο να καθίσει. Είχε φάτσα μια ανυπομονησία. Δεν το καταλαβαίνω. Καλά για τους άντρες δεν το καταλαβαίνω ακόμα περισσότερο. Έτσι. Έχω ένα φίλο 53 ετών και πήγε και έκανε lift και μου λέει δεν μοιάζει ένα 20. Του λέω όχι. Φαίνεσαι απλά περίεργος. Φαίνεσαι 50, απλά δεν μπορώ να μαντέψω τη χρονιά γιατί δεν την έχω δει αυτή τη χρονιά. Είναι μια ηλικία ανάμεσα στα 52 και στα 53 που δεν είναι και 52,5. Γιατί δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα να είσαι 52 και να δεις 52. Πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Τι θα προτιμούσε τη ζωή αυτή, να είσαι 52 και να δεις 52 ή να είσαι 52 και να δείχνεις σαν 20χρονη σαύρα. Αυτή είναι η λέξη. Αυτό μοιάζει η γυναίκα μου. Σαν σαύρα έφυγε άνθρωπος και γύρισε μια σαύρα. Και επειδή της είχαν τραβήξει πολλά τα χίλια αυτά, περίσσευε λίγο γλώσσα έξω.
Γιατί πρέπει να τα γλύφουν αυτές, γιατί ξεραίνονται αυτά. Είναι όλη μέρα έτσι, χωρίς λόγο, έτσι. Τι γίνεται, Στέλλα, καλά. Όλα καλά, να πάρουμε ένα τσάι, θα πάρουμε. Σας άβρασε ξηρασία. Το μόνο ευχάριστο ήταν ότι δεν μπορούσε ξανά να μιλάει τόσο γρήγορα όσο μίλαγε παλιά. Γιατί άνοιγε πιο αργά το στόμα και μέχρι να το κλείσει πέναγε ώρα, σαν τον κροκόδιλο. Τα ανοίγει, αλλά αργεί να κλείσει. Είχε χαλάσει το καπάκι. Γενικά οι γυναίκες, όταν είναι νέες, πρέπει να το ξέρετε, το έχουν πει και οι επιστήμονες, το λέω μόνος μου, μαθαίνουν γρηγορότερα πολύ περισσότερα λόγια. Δηλαδή, μια γυναίκα σε μικρή ηλικία έχει περίπου 5.500 λέξεις, λέει παραπάνω από ό,τι έχει ο άντρας. Γι' αυτό λέει ο άντρας μια λέξη, η γυναίκα μέσα έχει 200. Της περισσεύω λόγια, δεν το κάνει επίτηδες. Η γυναίκα επίσης έχει πρόβλημα χωρικής αντίληψης. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνεις μόνο στην οδήγηση, που μπορεί να δεις μέρος, τράσεις, λέει χωράω. Αλλά δεν έχω δει μια γυναίκα που να μπορεί να πει με σιγουριά αν της κάνει ένα ρούχο πριν το δοκιμάσει. Και είναι ένα σημείο το οποίο πραγματικά θαυμάζω τη γυναίκα μου. Πέρασαν τόσα χρόνια, αλλά αυτό το θαυμάζω. Σου έχει τύπου να βιάζεσαι, να θες να πας σε μια εκδήλωση, να καίγει το κόλο σου, να δίνεις το ίδιο δωμάτιο με τη γυναίκα σου, εσύ έτοιμος από ώρα και αυτή να ψαχουλεύει αργά την ντουλάπα της. Ψάχνοντας το κατάλληλο ρούχο, που είναι τα νεύρα σου έτσι, και ξαφνικά ακούς μια φράση: αχ, δεν το θυμάμαι να κάνω, το είχα αυτό. Και σου δείχνει ένα φόρεμα, σου λέει: θα το φόρεσαι εκείνη τη νύχτα. Και εσύ βλέπεις από 10 μέτρα μακριά, δεν χωράει σε αυτό το γαμημένο φόρεμα. Αλλά δεν είσαι και μαλάκι να πάνε στο πεις, γιατί ξέρεις, τελειώσαν όλα. Τότε είναι που δεν πας στο ραντεβού. Οπότε λέω, είναι πάρα πολύ ωραία, αγάπη μου, δοκίμασε το. Πρέπει να δει φοβερό πάνω σου. Ξεκινάει αυτή η χαρούμενη πάντα. Yeah! Και βλέπεις σιγά σιγά να εξαφανίζει τη χαρά, σαν fade out, σε ταινία που ξαφνικά το φόρεμα βρίσκεται κολλημένο πάνω από τα βυζιά της. Έχετε τότε αυτή η σύγχυση και λέει τι συμβαίνει, γιατί δεν κατεβαίνει. Εγώ σηκώνομαι πάνω εδώ αν έχει πιαστεί κάποιος στην πλάτη. Αυτή με ρωτάει, έχει πιαστεί κάποιος στην πλάτη, είναι η ερώτηση παγίδα, έτσι. Λες πάντα ναι. Ναι αγάπη μου, έχει πιαστεί εδώ πίσω, είναι. Έχει γίνει ρολό, δεν το αισθάνεσαι κι εσύ. Στο μυαλό μου υπάρχει πάντα πληροφορία, δεν θα κατέβει αυτό το καμμένο φόρεμα. Αλλά μην το πεις και τώρα ρε πούστη. Δεν ξέρω τι κάνει η γυναίκα ρε παιδιά εκείνη την ώρα. Κάνει πράγματα που δεν τα ξαναδεί άνθρωπος. Λυγίζει τα πόδια. Και ενώ το φόρεμα είναι πάνω από τα βυζιά της, αρχίζει να αναπνέει γρήγορα. Σαν να ξεγεννάει καμήλα, έτσι. Ένα γρήγορο αναψυκτικό. Κάνει μια κίνηση που πιάνει το βυζί από κάτω και κρατάει το φόρεμα από την άλλη κάπως και όλα ξαφνικά συγχρονίζονται με μια κίνηση που θα ζήλευε το σύρκο μετράνο. Πηδάει. Εκπνέει. Πιέζει το βυζί μέσα. Πώς εξαφανίζει το βυζί που πάει, δεν ξέρω. Κατεβάζει το φόρεμα και όταν το βυζί επανεμφανίζεται καλύτερο από καθαλή φορά και μπήκε το φουστάνι. Αυτό το ακροβατικό ρε πούστη που το έχουν μάθει όλες οι γυναίκες του κόσμου. Λοιπόν, θέλω να με πιστέψετε. Χάρη αυτού του ακροβατικού μένω μαζί της όλα αυτά τα 14 χρόνια, τα 43 χρόνια. Και είναι το μόνο που μου θυμίζει ότι η γυναίκα είναι η ίδια γυναίκα που παντρεύτηκα. Έτσι ξεπερνιέται το στάδιο 4 και συνεχίζει στο γάμο. Αυτό ήταν ένα κείμενο ενός Αμερικάνου. Δείτε πόσο μοιάζει σαν να το έχει γράψει Έλληνας. Πάμε τώρα στη λαϊκή. Και ενώ λοιπόν όλοι ιδιαίτερα μετά της επιτυχία που σημείωσε ο Μητσοτάκης σε προεκλογές, λοιπόν, εμείς πέσαμε πρώτα σε αυτόν και συνεχίζουμε. Εσείς θα πάτε στις εθνικές εκλογές? Βεβαίως. Τι προβλέπετε να γίνει, ποιο αποτέλεσμα θα υπάρξει? Θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ με τα τσαρούχια. Θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύετε, με τα τσαρούχια? Με τα τσαρούχια κιόλας. Για να προχωρήσουμε. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει θα κατεβάσει τους φόρους. Αυτό αρέσει φυσικά σε όλους. Τα λεφτά όμως που θα χαθούν από τους φόρους, από πού λέτε ότι θα τα πάρει? Θα τα πάρει από τα συνήθις ύποπτα. Από τους εργαζόμενους και από πού, από αλλού. Επίσης ο κύριος Τσίπρας λέει ότι ο Μητσοτάκης μετά τις εκλογές θα πει ότι είναι δύσκολα τα πράγματα και θα ξαναφέρουμε το Δουνουτού. Εσείς πιστεύετε ότι θα το κάνει, είναι λόγια του Τσίπρα? Ο Τσίπρας μας εξαπάτησε όλους. Και μας εξαπάτησε, πάει. Και γι' αυτό τώρα παίρνει τον μπούλο. Μπράβο. Πάμε παρακάτω. Η Φόφη τελικά θα πάει με τον Κυριάκο, τι λέτε? Αποκλείεται, αν είναι κόρη του πατέρα. Ναι, άμα. Δώσε, έχουν αλλάξει. Εγώ θα σου πω για το δικό μου το επάγγελμα, για τους αγρότες. Τους εκμυδένισε, τους διέλυσε. Από αγρότη δεν νομίζω να δει ψήφο
ο απερχόμενος πρωθυπουργός, γιατί είναι απερχόμενος. Δώσε παρακάτω. Θα τους κατεβάσει τους φόρους, θα τους μειώσει τους φόρους, θα φορολογήσει αυτούς που έχουν το χρήμα. Όχι εμάς που αγωνιζόμαστε όλη μέρα και κοιτάει πώς να μας τα πάρει, μοιράζοντας επιδόματα από παντού, σε τεμπέλιδες, σε τσιγκάνους, σε όλους τους ανθρώπους, σε αυτούς που δεν δουλεύουν. Και τα παίρνει αυτούς που πραγματικά δουλεύουν. Και δεν τα μοιράζει σε αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη. Ακούμε τα πάντα, δώστε. Για το Μητσοτάκη που λες τώρα, την Ελλάδα ποιοι τη βουλιάξανε, ποιοι την καταστρέψανε, να μου. Για πες μου. Πες μου. Αλλά είμαστε συνυπεύθυνοι, να μου. Εσείς πιστεύετε ότι ο λαός που εναντιώθηκε στον κύριο... Θα θέλατε να βγει αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία? Δεν το συζητάμε, γιατί άμα δεν βγει αυτοδύναμη, ζήτω που καήκαμε. Επειδή τα έχω ζήσει αυτά, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά και στην Ιταλία, βλέπετε, και στην Ισπανία, κάθε τρεις μήνες θα έχουμε εκλογές. Γι' αυτό πρέπει να είναι σίγουρα αυτοδυναμία. Δώσε δηλαδή παρακάτω. Αυτές που λένε οι κυβέρνηση. Εσείς τι προτιμάτε? Εγώ προτιμάω ΣΥΡΙΖΑ. Και ο λόγος? Λόγος είναι ότι, ότι ο Μητσοτάκης που ήταν υπουργός αποσχολήσεως απέλυσε 40.000 κόσμο. Δώσε παρακάτω. Τι θα ψηφίσετε? Νέα Δημοκρατία. Να φύγουν αυτοί. Να ησυχάσουμε μπας και γίνει τίποτα. Φαντασία που έλεγε για τους μετανάστες ότι βιάζονται στην Ομόνια, μαύρησε όλη η Αθήνα και όλη η Ελλάδα. Τώρα σοβαρά μιλάμε, ρε παιδιά. Ας κοιτάξουμε λιγάκι και τους Έλληνες. Θα έχει την ίδια κατάληξη όμως, έτσι, για να δεν κάνει τίποτα. Δώσε. Ο κόσμος έχει μάθει. Τι σημαίνει αλλαγή πολιτικής που λέει ο κ. Μητσοτάκης? Συγγνώμη, δεν θέλω να εκφραστώ άσχημα. Αυτά είναι ανοησίες. Οι Έλληνες έχουν πάθει ψυχολογικό τραλαλά. Έχουν το 60% δίποδα ανεγκέφαλα. Δεν λειτουργούν οι άνθρωποι. Σε όλους τους τομείς. Από προσωπική ζωή μέχρι δεν λειτουργούν. Έχουν χάσει την μπάλα. Δώστε. Αν θα πας να ψηφίσεις. Όχι, δεν ψηφίζω. Γιατί? Γιατί κλέβουν. Είναι όλοι κλέπτες. Όλοι. Όλοι, όλοι, όλοι. Άσε το διάλογο να πάνε όλοι. Δεν τους θέλω τίποτα. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε όμως ότι θα μειώσει τους φόρους. Ναι. Είδαμε και τον πατέρα τον συγχωρεμένο. Ήδη και αυτός είναι. Δώστε. Θέλετε αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία? Το κουλί, το κουλί, άσε με κορίτσι μου. Θα πάτε να ψηφίσετε? Το κουλί. Τι να ψηφίσετε? Είστε παντρεμένος? Ναι. Στα πόσα χρόνια πιστεύετε πεθαίνει ο έρωτας σε ένα ζευγάρι? Εμένα ήταν μια εφήμερη κατάσταση. Τελείωσε με τη σύζυγο ο έρωτας. Σας ακούει η σύζυγος τώρα? Δεν πειράζεις, μ' ακούει. Με αγαπάτε όμως? Όταν έχεις ένα συνέτερο συνεργάτη, εντάξει, δεν υπάρχει τίποτα. Φρόντισε για τον εαυτό σου, φρόντισε για τη ζωή σου. Η ζωή είναι προσωπική, τίποτα άλλο. Θες τον Τζίπρα ισχυρή αντιπολίτευση? Εγώ το θέλω και πρωθυπουργό. Θες πρωθυπουργό, ε? Φυσικά. Τι πιστεύεις ότι του στήχησε και εναντιώθηκε ο λαός απέναντί του? Εγώ νομίζω ότι ποια λάθη έκανε? Μόνο. Το Μακεδονία. Το Μακεδονία, δώστε. Λογικά βέβαια θα πάω όπως όλος ο κόσμος, αλλά θα δούμε τώρα αν θα έχουμε κάποια διαφορά γενικά, δηλαδή για τον κόσμο. Γιατί χρειάζεται, έχουν σχεδόν καταστραφεί. Κατά προτύπ, δηλαδή κατά τη γνώμη μου, στο λέω ζήκους αυτό, να το έχει υπό την υποψία σας. Να δούμε. Ας κάνουν ό,τι το καλύτερο. Δώσε παρακάτω, δώσε. Τι πεθαίνει ο έρωτας σε ένα ζευγάρι που είναι μαζί 40 χρόνια? Λέγεται αυτό που λέμε λιγάκι βαρεμάρα. Ή αυτό η ανέχεια. Άμα δεν έχει ο άλλος μητρητά, είναι του ρημάδι του χρήμα. Τι να του κάνουμε τώρα? Σου λέει έχει λεφτά ο Λιβέζ, έχει Μερσεντές, πάμε βόλτα. Άμα δεν έχει, σου λέει δεν μου κάνει. Δηλαδή και άσχημος να είσαι σαν και εμένα, άμα έχει μαϊτανό, προχωρά. Καλημού σολάκι από τον Γιώργο τον Βλάχο, πες του. Τον Γιώργο τον Βλάχο που τον θαυμάζει κάθε τρίτη και τον περιμένει να κάνει πόλεμο κατά των κυβερνήσεων. Κατά των κυβερνήσεων πόλεμο. Να δώσει στο λαό. Όποιος βγει, να δώσει στο λαό κάτι. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Ζαλόπουλος, ναι, εδώ, θέλω να σου πω, να σου δώσω ένα φυλάκι, να ευχή να έχεις, τα χρόνια μου να πάρεις και όπως και να είναι. Όχι όποιος και να βγει, τα ίδια είναι, να είναι καλά. Και αυτή να είναι καλά. Όλοι καλά να είμαστε. Όλοι καλά να είμαστε. Ευχή μου. Να είσαι καλά, αγάπη μου. Δώστε. Ξεπέτες κανείς. Ξεπέτες. Ποιος θα πει ότι δεν κάνει? Κάνεις δηλαδή. Ποιος θα πει ότι δεν κάνει, η απάντησή μου. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους αρέσει αυτό. Είναι σταθεροί στη σχέση τους, θέλουν τον σύντροφό τους αποκλειστικά και μόνο. Πού θες να καταλήξεις, πες μου? Αν κάνεις ξεπέτες, σε ρωτάω. Άμα είμαι πιωμένος. Δώστε! Ο μόνος
που αδικείται πρωθυπουργός τώρα είναι, είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Έκανε ό,τι έκανε, γύρισε στην πλάτη όλοι τώρα και τώρα είναι, τον έχουν στήσει στον τοίχο. Αυτός που έβγαλε την Ελλάδα από τα μνημόνια. Εγώ θέλω να γυρίσει το κόλπο τώρα, να έρθει ξανά αυτό που ήταν, γυρίσε την πλάτη όλοι στον Τσίπρα. Το αποτέλεσμα είναι ότι θα βγει η Νέα Δημοκρατία. Το θέλετε αυτό, είναι... Όχι. Δώστε. Θα είναι καλύτερα τα πράγματα με τον κύριο Μητσοτάκη, ψεύετε. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Γράφτο. Θέλετε αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Εγώ σου εύχομαι στο Θεό. Από πίσω το θες τον άντρα. Να αξιώσει αυτός που είναι για την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα είναι ομορφότερη χώρα του κόσμου. Δεν ακούει καλά. Είναι ωραίο να είσαι με έναν σύντροφο 40 χρόνια, να είστε παντρεμένοι. 50. Ή χρειάζεται και καμιά ξεπέτα έτσι λίγο να παίρνει αέρα ο γάμος. Χρειάζεται. Έχεις κάνει. Χρειάζεται. Κάτσε ένα πάνω χαμπάρι να με σκοτώσουν. Και ξέρεις τι μου έκανε η νηπιά μου. Ένα ωραίο μπουκάλι σαμπάνια. Δεν έχει ακούσει τίποτα αυτή. Νύφη. Άλλο ρώτησα εγώ. Ναι. Άλλο ρώτησε. Απάντησε ο άντρας από δίπλα. Δώστε. Ξέρεις τι είναι οι swingers. Μισό λεπτό. Τι είναι αυτά οι swingers. Swingers είναι τα ζευγάρια που ανταλλαγή ζευγαριών. Εγώ να πάω με, με τον άντρα μου, εσύ με τη γυναίκα σου και να ανταλλάξουμε συντρόφους. Όχι. Εσείς να πάτε με τον κύριο και ο σύζυγός σας με τη σύζυγό του. Ναι. Θα το κάνατε. Γιατί να μην το κάνω. Θα αρέσει. Μα σας άρεσε ο σύζυγός. Δεν θα αρέσει. Θέωσαμε. Θα αρέσει. Έλα εδώ ρε κουκλά μου, έλα εδώ. Άμα θα αρέσει. Γιατί να μην πάω. Αφού έτσι κι αλλιώς πηγαίνει ο ένας με τον άλλον. Λοιπόν, δεν είναι πρωτότυπο αυτό. Αυτό καλά λέει η γυναίκα. Δώστε. Πες μου κάτι, τι σε βασάνιζε τον τελευταίο καιρό. Το πολύ σεξ. Τι εννοείς το πολύ, κάνεις πολύ σεξ. Οχ. Του δίνεις και καταλαβαίνει, ε. Αλήθεια σου λέω, ναι. Με τη γυναίκα σου. Όχι, δεν έχω γυναίκα εγώ, με τις γκόμενες. Με τις γκόμενες, έχεις πολλές γκόμενες. 5-6. 5-6, πώς τις κάνεις που κουμαντάρεις 5-6. Παρτούζα. Κάνεις και τέτοια. Ναι. Δεν μας τα έχεις πει αυτά, για πες. Για πάμε στον επόμενο. Βαγγέλη, μη γελάς, μαλάκα. Άμα βλέπω γυναίκες σαν και σένα άξιο να γυρίζουν κάθε αυτό μέρα. Αυτό είναι την προηγούμενη Τρίτη. Γιατί να απαντήσω στο κορό, εδώ είμαι. Σ' ακούει γυναίκα όμως. Σ' ακούει γυναίκα τώρα όμως, ε. Έχω καλή γυναίκα εγώ. Έχεις καλή γυναίκα. Πόσο open mind είναι. Πολύ καλή. Πολύ καλή. Πάμε στη συνέχεια. Για να ξέρω. Το ξαναβρήκα. Στον κύριο Λαζόπουλου ότι έχω να πάω σπίτι μου από την περασμένη εβδομάδα από το ξύλο. Τα έβγαλε όλα. Δεν μπορούσε να κόψει κάτι. Θα μου κλείσει ένα δωμάτιο, πες του. Σουίτα θέλω παρακαλώ, γιατί με. Λοιπόν, έχω να πάω σπίτι 10 μέρες. Έτσι πες του κύριου. Αληθεύει τώρα αυτό. Αληθεύει. Εγώ σου πήρα συνέντευξη. Εγώ την καλύτερη γυναίκα, έτσι. Εσύ τα έλεγε, σε θυμάμαι εγώ εσένα. Που με ρώταγε εσύ να κάνω, είμαι ειλικρινής. Πες του να μου κλείσει ένα δωμάτιο και έλα να τα ξαναπούμε. Δώστε παρακάτω, δώστε. Στη Λάρισα λέει βρεθήκαν 80 swingers. Και στην swingers. Ξέρω. Θα το έκανε εσύ αυτό, θα αντάλλαζε με τη σύντροφό σου ζευγάρια. Όχι, εννοείται πως όχι. Τα λε τώρα επειδή θα σε ακούσει ή τα λε, πα και πει. Το λέμε τώρα, δεν έχει καταλάβει τι σου λέω. Πρέπει να μπω μέσα στο σπίτι μου. Έχω να κάνω μπάνιο 10 μέρες. Γελά, έτσι, γελά. Γελά. Αυτό είναι καλή γυναίκα. Τα λέει η γυναίκα μου, είναι καλύτερη. Αλλά σε έχει 10 μέρες στο δρόμο. 10 μέρες, ναι. Μου είπε να μην πάτε στο σπίτι. Ρε τώρα! Τράβα, μεγάλη τράβα. Έλα, στείλε ένα μήνυμα αγάπη στη γυναίκα σου να σε δεχτεί μετά την εκπομπή. Την αγαπάω, τρελά. Αυτό, τίποτα. Άσε με να έρθω σπίτι, πώς τη λένε τη γυναίκα σου. Εσύ να έρθει σπίτι, εγώ να πω. Εσύ να πω. Α, εντάξει, έξω. Πώς τη λένε τη γυναίκα σου. Δώρα. Δώρα, άσε με να μπω, πες. Δώρα, άσε με να γυρίσω στο σπίτι. Τα παίδια μου πονάνε από το παγκάκι. Λοιπόν, σε παρακαλούμε κι εμείς και όλο το τσαντήρι, Δώρα, σε παρακαλούμε. Περάσαν καλά εδώ. Ένα χειροκρότημα στον κύριο και ένα χειροκρότημα στη Δώρα και να ξαναγυρίσει. Κατζηδάκη. Στις 15 Ιουνίου του 1994 έφυγε ο Μάνος Χατζηδάκης, ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες, από τους σπουδαιότερους μουσικοσυνθέτες. Νομίζω ότι μαζί με τον Θοδωράκη έντυσαν οι δυο τους μουσικά την Ελλάδα. Τα ρούχα που φοράμε είναι αυτών των δύο. Ο Θοδωράκης μίλησε στην καρδιά που επαναστατεί και ο Χατζηδάκης μίλησε στην καρδιά που θέλει να ζήσει, στην καρδιά που έχει πονέσει και στην ευαισθησία του ανθρώπου. Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη θα έχουμε τη χαρά σε λίγο να ακούσουμε αυτά τα υπέροχα τραγούδια. Διαβάζω μερικά λόγια του Χατζηδάκη όμως. Αδιαφορώ για τη δόξα, με φυλακίζει μέσα στα πλαίσια που καθορίζει εκείνη και όχι εγώ.
Πιστεύω στο τραγούδι που μας αποκαλύπτει και μας εκφράζει εκ βαθέων και όχι σε αυτό που κολακεύει τις επιπόλαιες και βίαιως αποκτηθήσεις συνήθειές μας. Περιφρονώ αυτούς που δεν στοχεύουν στην αναθεώρηση και στην πνευματική νεότητα, τους εύκολα επώνυμους, πολιτικούς και καλλιτέχνες, τους εφησυχασμένους συνομήλικους, τη σκοτεινή και ύποπτη δημοσιογραφία, καθώς και την κάθε λογή σχεδιότητα. Έτσι κατάφερα να ολοκληρώσω την τραυματισμένη από την παιδική μου ηλικία προσωπικότητα, καταλήγοντας να πουλώ λαχεία στον ουρανό και προκαλώντας το σεβασμό των νεότερών μου, μια και παρέμεινα ένας γνήσιος Έλληνας και μεγάλος ερωτικός. Προσθέτω και δύο απαντήσεις που έδωσα σε μια συνέντευξή του. Δεν πιστεύω ότι έχουμε σήμερα, λέει, την δύναμη να επιβιώσουμε. Το ρωτάνε σαν κράτος ή σαν εθνική οντότηση. Και απαντάει, ως εθνική οντότηση. Θα μείνουμε λιγάκι σαν άνοι αλωτινών καιρών. Και θα έρθει, θα το δείτε, όταν έρθει η πλήρης ένωση με την Ευρώπη, σε ποια κατάσταση θα βρισκόμαστε. Ποια είναι η υποδομή για να υπάρξουν ένα-δύο εθνικά στοιχεία της εθνικότητάς μας. Δηλαδή, εσείς, του λέει, διαφρονείτε, το ρωτάνε ότι υπάρχει κάποια ελπίδα, κάποια διέξοδος. Τι θα μπορούσε να γίνει κατά τη γνώμη σας. Και απαντάει, τίποτα. Η πλήρης εξαφάνισής μας. Αυτό θα συμβεί. Αυτό θα γίνει και θα γίνει, είμαι βέβαιος. Είσαι ένα περιστέρι που πετά στον ουρανό. Πάμε να βρούμε ένα αστέρι σε έναν κόσμο μακρινό. Πάμε να βρούμε ένα αστέρι σε έναν κόσμο μακρινό. Έλα να, να βρούμε ένα αστέρι που πετά, ψηλά στον ουρανό. Μουχισκό, κόψει τα φτερά. Επανερχόμαστε μια βραδιά αφιερωμένη στον μεγάλο όλων των εποχών Μίκη Θεοδωράκη. Εδώ μας ζήσετε κάθε φορά, μετά από κάθε διάλειμμα, μέσα στις δικές μας χαρές που περνάμε εδώ στα διαλύματα. Φτάσαμε και προς το τέλος, αλλά το ωραίο τέλος του προτελευταίου μας επεισοδίου. Θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία Μυρίδης Σαββίδης για τον κλιματισμό. Θέλω να πω από μια ομάδα εθελοντών του Συλλόγου Καρκινοπαθών Έδεσας και Περιχώρων ότι 28 και 29 Ιουνίου 21-9 η ώρα στο Ανοιχτό Θέατρο Γαβαλιώτισσας ανεβάζουν τη θεατρική παράσταση «Μεγάλο μας Τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλη και τα έσοδα θα διατεθούν για τη δημιουργία ξενώνα καρκινοπαθών όπου θα φιλοξενούνται κατά διάρκεια της θεραπείας τους. Και θέλω να το ενισχύσουμε όλοι. Χρόνια πολλά στην Ελευθερία εκεί που έχει τα γενέθλια. Τα μαθαίνω όλα εδώ μέσα. Η Λαϊκή Ορχήστρα είναι στην Έδεσα. Είναι στην Έδεσα, αλλά πρέπει να μαθαίνουν όλοι, παντού. Έτσι. Η Λαϊκή Ορχήστρα Μίκη Θοδωράκη αποτελείται από 10 άτομα. Εμείς έχουμε σήμερα μαζί μας 8 μουσικούς. Είναι ο Ξενοφών Συμβουλίδης, στο όμποε.
Δεν είναι. Να μην τα πότε, θα τα πείτε εσείς. Ε. Α, τώρα. Λοιπόν, Γιάννης Μπελώνης, πιάνο. Ωραία. Θανάση Βασιλάς Μπουζούκη. Οκ. Okay. Και Γιάννης Τσούκας, είπα Μπουζού. Ναι, Βαγγέλης Κονταράτος, κιθάρα. Λευτέρης Γρίβας, ακορντεόν. Θεόδωρος Κουέλης, μπάσο. Νίκος Κομόπουλος, drums. Κρυμμένος, ο Κρυμμένος εκεί. Στέφανος Θοδωράκης, Παπαγγελίδης, κρουστά. Σοφία Παπάζογλου, Βασίλης Λέκας. Θέλω να παρακαλέσω τον κύριο Γιώργο Ολιάνη να μας πει για αυτή τη μεγάλη συναυλία που έχετε στο Καλή Μάρμαρο. Να σηκωθώ. Να σηκωθείς, βρε Γιώργο. Ευχαριστώ. Πρώτη φορά νιώθω έτσι. Μου παίρνουν συνέντευξη. Σου έχω πάρει 50 συνέντευξεις. Πόσες είναι. Να δώσω λοιπόν μία. Κοιτάξτε, μετά από αυτό το βράδυ που είναι τόσο διαφορετικό, αξίζει κανείς να είναι στο Καλή Μάρμαρο, γιατί ήταν μια πολύ συγκινητική βραδιά. Για να νιώσει την ανάγκη ο Θοδωράκης στα 94 του χρόνια να σηκωθεί και να έρθει στο Καλή Μάρμαρο, το κάνει γιατί θέλει τους Έλληνες ενωμένους. Και το κάνει, όπως λέει σε ένα γράμμα του, γιατί κυρίως θέλει να μας ενώσει μετά τους διχασμούς του τελευταίου και των μνημονίων, επειδή τα μεγάλα μυαλά της χώρας, τα φωτεινά μυαλά είναι έξω. Θέλει να βρει τρόπο αυτά τα πρόσωπα, τα παιδιά αυτά, η γενιά η νεότερη, να γυρίσει στην Ελλάδα. Και την ώρα που αισθάνθηκε αυτό να το κάνει ο Θεοδωράκης, 25 τραγουδιστές, ο Αφρός και ο Ανθός, από όλες τις γενιές, μην παραξενευτείτε, που δεν έχουν τραγουδίσει τη Θεοδωράκη, θα είναι εκεί. Όχι μόνο οι παλιοί, δηλαδή, Μητσιάς, Νταλάρας, όλοι αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες, Βιτάλη, θα είναι και ο Ρέμος από τους νεότερους. Δηλαδή, θέλω να πω ότι κάλεσε όλες τις γενιές. Και κάλεσε και τους συνθέτες. Και θα δούμε παράξενα πράγματα. Συνθέτες θα σηκωθούν να παίξουν για τον Θεοδωράκη. Έρχονται από όλη την Ελλάδα μηνύματα και ζητάνε να έρθουν σε αυτή τη βραδιά από παντού. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Ο Λάκης και εγώ μεγαλώσαμε με αυτούς τους δύο μάγους, μάγοι και οι δύο. Ο ένας αλλάζει τη ζωή σου, εμένα τη ζωή μου την άλλαξε ο Θεοδωράκης. Άκουσα το «Μέρα Μαγιού μου μίσευσες», ήμουν ένας κακός χημικός και είπα στη μάνα μου «Φτάνει πια, δεν πάω όλα στο πανεπιστήμιο». Ήθελα να γίνω δημοσιογράφος. Ο Θεοδωράκης, ο Χατζηδάκης από την άλλη μεριά τα είπε τόσο ωραία και τόσο συγκινητικά αυτά, που και εγώ που έχω διαβάσει τα πάντα για τον Χατζηδάκη, χάρηκα που τα άκουσα. Νομίζω πως θα περάσετε ένα καταπληκτικό βράδυ. Το Παναθηναϊκό Στάδιο θα είναι πια μια λόγχη φωτός εκείνη το βράδυ, που θα εκπέμπει σε όλη την Ελλάδα, για μένα παντού, σε όλο τον κόσμο, γιατί ο Θεοδωράκης είναι έφηβος. Δεν είναι 94 χρονών. Μας λέει ψέματα. Και όπως είπε η κόρη του σε μια τελευταία συνέντευξη, κάνει τρίπλες στο θάνατο συνέχεια. Δηλαδή. Εγώ έχω κουραστεί να ακούω. Εύχομαι να είναι γερός και εκείνο το βράδυ να είμαστε όλοι εκεί. Και θέλω να είστε όλοι εκεί Δευτέρα, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ. Αφήστε που τα εισιτήρια είναι προσιτά, είναι 12 ευρώ και 15. Σε τελευταία ανάγκη και χωρίς εισιτήριο θα μπείτε. Είδα κι εγώ να ήμουνα σε αυτό το βράδυ, αλλά επειδή είναι το επόμενο σταντήρι, η Δευτέρα είναι η μόνη μέρα που δεν μπορώ να εκεί. Ένα το πιστό, ένα έχω στεναχωρηθεί που δεν θα είμαι εκεί. Αφού λες καταπληκτικά, Θεοδωράκη. Το ενώνουμε τη βραδιά αυτή με τη βραδιά αυτή. Με τη βραδιά εκείνη. Είμαστε έτοιμοι. Τον Αντώνη μου.
εξουσίες, ψυχή δεν σου αφήσανε. Yeah.
ζήσω μια φωλιά για τις αγάπης τα πουλιά. Μην ξεχνάς τον οροπό.
στρατή, στράτα τη στράτα σου το έχω πει. Φεύγουν τα νιάτα σαν αστραπή. Μπράβο. Είμαστε εδώ για να έχουμε τη συμμετοχή σας τη Δευτέρα. Ελπίζω όλοι να έρθείτε κάτω από τη σκέπη που λέγεται Μίκης Θοδωράκης, που το μήνυμά του είναι, δεν είναι να έρθουμε για αυτόν, είναι να έρθουμε για την πατρίδα, είναι να έρθουμε για την Ελλάδα. Οι συγκυρίες είναι αυτές που καλό θα είναι να βρεθούμε όλοι να τραγουδήσουμε τον πολιτισμό μας, την ιστορία μας, μέσα από αυτή την τεράστια πορεία του Μίκη Θεοδωράκη και τους ποιητές μας που ήταν η ταυτότητα της πατρίδας και δεν πρέπει ποτέ να χαθεί. Όλοι τραγουδάμε παρόντες. Τραγουδάμε παρόντες. Στο γάιτανο φρυδό, στο γάιτανο, στο γάιτανο φρυδό σου κρεμάστηκε η καρδιά μου σαν το πουλάκι στο ξόδερβο. Oh.
θα έρθω να πάρω την ευχή της και το τέρι μ' αγαπώ. Θα ήθελα να σας πω μια πολύ μικρή ιστορία για το τραγούδι που θα ακολουθήσει. Ο τίτλος του είναι «Ποτέ, ποτέ, ποτέ». Είναι από τον κύκλο τραγουδιών «Ο ήλιος και ο χρόνος». Το 1967 ο Μίκης Θεοδωράκης μπαίνει στην απομόνωση για έναν ολόκληρο μήνα. Με κλειστά τα φώτα επί ένα μήνα. Δεν βγαίνει καθόλου έξω και για να μπορέσει να κρατηθεί στη ζωή, κατά πώς το λέει ο ίδιος, για να μπορέσει να νιώσει ότι είναι ζωντανός, αρχίζει και πλάθει ιστορίες, μουσικές και στιχουργικές. Ένα από αυτά τα τραγούδια είναι το «Ποτέ, ποτέ, ποτέ», όπου και η αναφορά του είναι στην Τάνια, τη σύντροφο του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, που θα την ακούσετε, θα το ακούσετε το όνομά της στο τέλος. Εμπνέεται λοιπόν, βγάζει οράματα, φτιάχνει μουσικές και στίχους σε ένα κλειστό δωμάτιο. Μετά από ένα μήνα που βγήκε, σιγά σιγά άνοιγε τα μάτια του για να μην τυφλωθεί. Αυτές τις ιστορίες, αν δεν τις ξέρει κανείς, δεν μπορεί ίσως να μπει στη σημασία και στο λόγο που γραφτήκαν αυτά τα τραγούδια. Ακούστε αυτό το τραγούδι. Όλες τις ημέρες πράσινες, κόκκινες, κίτρινες, θαλασσιές. Ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θα μπορέσω να μυρίσω όλα τα αρώματα πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, λέμω, θαλασσιά. Ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θα μπορέσω να αγγίξω όλες τις καρδιές, όλες τις θάλασσες, τις θάλασσες να ταξιδέψω. Ποτέ, 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 ποτέ δεν θα γνωρίσω τη μία σημαία, τη μοναδική εσένα τα χρόνια. Δεν θα μπορέσω να γνωρίσω τη μία, τη μοναδική εσένα τα σημαία, τη μοναδική εσένα τάνια. Δεν θα γνωρίσω τη μία σημαία. Κάμι μέσα μου πικρό
Και πάμε όλοι μαζί το τελευταίο τραγούδι.
Καληνύχτα! Ραντεβού τη Δευτέρα στο Καλλιμάρμαρο.